Αγαπητοί συνάδελφοι, ο ιός των ανθρωπίνων εθυλωμάτων, ο HPV, ο Human Papilloma Virus, προκαλεί μία από τις συχνότερες σεξουαλικά μεταδιδόμενες λοιμώξεις. Στις γυναίκες, μολονότι οι λοιμώξεις αυτές στην πλειονότητά τους είναι ασυμπτωματικές και αυτοϊάσιμες. Ο κίνδυνος ανάπτυξης καρκίνου του τραχύλου είναι σημαντικός για τα άτομα αυτά που αναπτύσσουν μόνιμη λοίμωξη. Και τούτο γιατί ο ιός των θυλωμάτων προδιαθέτει σε ανάπτυξη καρκινικής βλάβης του τραχύλου. Σήμερα οι περισσότερο υποσχόμενες στρατηγικές αντιμετώπισης, παρεμπόδισης της λοίμωξης και επομένως του κινδύνου ανάπτυξης καρκινώματος είναι ο προληπτικός εμβολιασμός, ιδιαίτερα στα κορίτσια πριν από τη σεξουαλική τους ενεργοποίηση, αλλά και ο μαζικός πληθυσμιακός έλεγχος, το screening, όπως το ξέρουν, και δεν αναφέρω μόνο στο PAP test, αλλά και σε ένα άλλο τεστ πολύ πιο ευαίσθητο εκείνου του Παπα-Νικολάου, για την μόλυνση από τον ιό και ιδιαίτερα από τους επικίνδυνους τύπους του, όπως είναι ο 16 και 18. Σήμερα έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε, και τη χαρά βεβαίως, να φιλοξενούμε τον καθηγητή κύριο Αγοραστό, που είναι και πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Έρευνας και Αντιμετώπισης του Ιού των Θυλωμάτων, που θα μας μιλήσει για το πολύ αυτό ενδιαφέρον θέμα. Κύριε καθηγητά. Ώσπου να το έρθει το μικρόφωνο στον κύριο Αγοραστό, να αναφέρω ότι στις 14 με 16 Σεπτεμβρίου φέτος, στο ξενοδοχείο Hyatt, στη Θεσσαλονίκη, θα υπάρχει μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα στρογγυλή τράπεζα, συνεδρίαση σχετικά με το θέμα αυτό, που σχετίζεται και με τις γυναίκες, αλλά και με τους άνδρες. Κύριε Αγοραστέ. Και εγώ να κάνω μια παρέμβαση, ότι η ιδέα μου ήταν από μια ανάγκη της καθημερινότητας, που έρχονται όλοι αυτοί οι σταυρολογικά μας γιατροί και λένε τι να κάνω. Έχει η γυναίκα μου ή η φιλενάδα μου είπε τι να κάνω και είμαστε σε απόγνωση, δεν ξέρουμε ακριβώς τι να πούμε. Και εγώ πώς θα το διαγνώσω και τα λοιπά. Και του ζήτησα, επειδή έχουμε μια πολύχρονη συνεργασία και είναι ο ΕΠΑΙΟΝ, λέω έλα να μας μορφώσεις, σε παρακαλώ. Και είναι μεγάλη χαρά και τιμή που είναι εδώ σήμερα. Καλημέρα σας και πάλι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον κύριο Χατζηχρήστο για την τιμητική πρόσκληση. Πραγματικά, εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκομαι ανάμεσά σας, πέραν του ότι άκουσα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα προηγουμένως και θα σας πω και ορισμένες σκέψεις που έκανα πάνω στον καρκίνο της ουροδόχου κύστης. Η ουσία λοιπόν του θέματος και της παρουσίας μου εδώ είναι ακριβώς να σας δώσω όσο μπορώ ορισμένες πληροφορίες με τις οποίες θα μπορέσετε να απαντήσετε, να αντιμετωπίσετε τις ερωτήσεις των ασθενών σας, οι οποίοι θα έρχονται ρωτώντας θέματα σχετικά με τον, HPV και τις δυνατότητες ανίχνευσης, θεραπείας, πρόληψης κλπ. Επειδή εμείς ως γυναικολόγοι ακούμε τις ερωτήσεις των γυναικών που ρωτούν για τους συντρόφους τους ή τους συζύγους τους, λέμε αυτά που λέμε, αλλά είναι σίγουρο ότι και πολλοί σύντροφοι ή σύζυγοι πάνε από μόνοι τους στον ουρολόγο και ο ουρολόγος είναι ο πρώτος στον οποίο θα απευθυνθούν και του ρωτούν αντίστοιχα πράγματα και θα ήταν καλό να υπάρχουν οι βασικές γνώσεις. Τώρα, πριν να φτάσουμε στις απαντήσεις των ερωτήσεων που πιθανόν θα τεθούν και επειδή δεν γνωρίζω αν έχετε εσείς ορισμένες βασικές πληροφορήσεις σχετικά με το θέμα του ιού,
θα μου επιτρέψετε να κάνω μία σύντομη και γρήγορη αναφορά στο θέμα του ιού και στην εξέλιξη των τελευταίων περίπου 30 χρόνων, στο πρώτο 20 λεπτό, και μετά να μας μείνει χρόνος για να συζητήσουμε και να απαντήσουμε πάνω στα διάφορα θέματα. Μου επιτράπει να μοιράσω σε όλους σας από ένα φυλάδιο της ελληνικής HPV εταιρείας, στο οποίο θα δείτε πληροφορίες για το HPV εμβόλιο, το οποίο βέβαια πλέον σας το λέω από τώρα ότι δεν είναι μόνο για γυναίκες, αλλά είναι για γυναίκες και για άντρες και για αγόρια και για κορίτσια κλπ. Και πέραν ορισμένων στοιχείων που αναφέρονται στον τράχυλο της μήτρας, υπάρχουν πολλά στοιχεία τα οποία μπορούν να ενδιαφέρουν και εσάς. Λοιπόν, ας αρχίσουμε. Ο καθηγητής Χάραλντ Σουρχάουζεν ήταν αυτός ο οποίος στη δεκαετία του 70 είπε για πρώτη φορά ότι πίσω από τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας πιθανόν να κρύβεται ο ιός των ανθρωπίνων θυλωμάτων. Όπως γίνεται συνήθως, άκουσε και τότε τα ειρωνικά σχόλια των συναδέλφων του, τα οποία βέβαια πάντοτε υπάρχουν από τους αγαπητούς κυρίους συναδέλφους. Αλλά μετά από 30 χρόνια ο ίδιος πήρε τον Νόμπελ ιατρικής ακριβώς για αυτή του την ανακάλυψη τότε. Αυτός είναι ο ιός των θυλωμάτων, HPV διεθνώς. Και απλώς σας δείχνω το εξής, ότι η συσχέτιση του κινδύνου ανάπτυξης καρκίνου στους πνεύμονες με το κάπνισμα, κάτι το οποίο θεωρείται κοινός τόπος και το ξέρουν οι πάντες, είναι της τάξεως, του 10. 10 φορές επάνω είναι ο κίνδυνος μεταξύ καπνιζόντων και μη καπνιζόντων. Ερχόμαστε στον καρκίνο του ύπατος, βλέπετε, είναι 20 με 100 φορές μεγαλύτερος ο κίνδυνος σε αυτούς που έχουν υποστεί τη μόλυνση από τον ιό της υπατήτιδος. Σε σχέση, η σχέση μεταξύ HPV και συγκεκριμένα HPV 16 και 18 των τύπων αυτών των πλέον επικίνδυνων με καρκίνο τραχύλου της μήτρας είναι πάνω από 500 φορές. Δηλαδή σήμερα δεν συζητείται το θέμα ότι δεν υπάρχει HPV αρνητικός καρκίνος στον τράχυλο της μήτρας. Αυτός είναι ο ιός και πάλι, αυτός είναι ένας πυρήνας ενός κερατινοκυτάρου και βλέπετε εδώ τα ιοσωμάτια μέσα στον πυρήνα. Αυτός είναι και πάλι ο ιός. Θα τα περάσω γρήγορα, εάν οτιδήποτε χρειαστεί να συζητήσουμε και έχετε ερωτήσεις, μπορούμε στη συνέχεια να δούμε τις λεπτομέρειες. Αυτό εδώ είναι το γονιδίωμα του ιού. Δεν ξέρω αν φαίνεται. Εδώ είναι ακριβώς μόνο το DNA του ιού. Είναι στρογγυλό όπως το βλέπετε. Ένα κυκλικό DNA. Και αυτές είναι τα διάφορα γονίδια τα οποία εκφράζουν τις διάφορες πρωτεΐνες του ιού. Από αυτές τις πρωτεΐνες, να θυμάστε αυτήν εδώ την πρωτεΐνη, την L1, είναι η πρωτεΐνη η οποία είναι υπεύθυνη για τη δημιουργία του καψιδίου του ιού. Το καψίδιο δηλαδή, αυτό το καψίδιο, δημιουργείται κυρίως από την πρωτεΐνη L1 και λιγότερο από την πρωτεΐνη L2. Παράλληλα, σημαντικές πρωτεΐνες είναι οι λεγόμενες ογκοπρωτεΐνες, κυρίως η Ε6 και η Ε7. Και πάλι το ίδιο, βλέπετε εδώ ακριβώς το καψίδιο, τα πενταμερή όπως λέγονται εδώ που σχηματίζονται της L1 πρωτεΐνης, εδώ είναι και πάλι τα ιοσωμάτια και αυτό που βλέπετε εδώ είναι τα λεγόμενα VLPs, είναι τα virus-like particles. Είναι δηλαδή πανομοιότυπα καψίδια του ιού, τα οποία όμως είναι άδεια, δεν έχουν μέσα DNA. Το αναφέρω αυτό γιατί θα δείτε ότι ουσιαστικά το εμβόλιο βασίζεται στη δημιουργία αυτών των VLPs. Και πάλι ο ιός, δεν θέλω να μπω σε πιο πολλές λεπτομέρειες, απλώς να σας πω ότι αυτές οι πρωτεΐνες είναι οι σημαντικές, η L1 κυρίως και L2 για το καψίδιο και η Ε6 ή Ε7 για την ογκογεννητική του ικανότητα. Τώρα, έχει βρεθεί ότι ο ιός φυσικά υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει και προσβάλλει πάρα πολλά άτομα, κυρίως στη νεαρά ηλικία όταν αρχίζει η σεξουαλική δραστηριότητα. Και μάλιστα βλέπετε εδώ σε μία μελέτη ότι μέσα σε ένα διάστημα μικρό, έτσι, σε μήνες δηλαδή, είναι γύρω στους 60 μήνες, κοιτάξτε πόσο γρήγορα θετικοποιήθηκαν μια ομάδα νεαρών κοριτσιών που άρχισαν τις σεξουαλικές τους επαφές. Άρα, πολλοίς κόσμος γίνεται φορέας του HPV και όταν γίνονται οι κοπέλες, γίνονται φυσικά και οι άνδρες και τα αγόρια. Μία μελέτη από την
Σκανδιναβία, κατάφερε και συγκέρασε δεδομένα και από άλλες χώρες και βρέθηκε ότι, όπως βλέπετε εδώ, ότι μεταξύ των φυσικών αδελφών και μεταξύ των αδελφών γυναικών μετά από υιοθεσία υπάρχει διαφορά. Τι θέλω να πω με αυτό, ότι φαίνεται να υπάρχει και κάποια κληρονομική προδιάθεση, γονιδιακή κατά κάποιο τρόπο προδιάθεση, στην υπόθεση του ποιο άτομο θα μολυνθεί πιο πολύ και θα αποκτήσει προβλήματα στα όργανα του σώματός του σε σχέση με κάποιο άλλο. Θέλω να πω το εξής δηλαδή, ότι ο ιός μολύνει φερρυπίν τρεις κοπέλες ή τρία αγόρια. Από αυτά τα τρία αγόρια, τις τρεις γυναίκες, τα δύο δεν θα πάθουν τίποτα απολύτως και το ένα θα πάθει. Γιατί αυτό το ένα θα πάθει? Υπάρχουν εξωγενείς παράγοντες και ενδογενείς παράγοντες. Οι εξωγενείς παράγοντες είναι λίγο πολύ γνωστοί. Το κάπνισμα το οποίο αναφέρατε για τον καρκίνο της ουροδόχου κύστεως ισχύει και για τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας, τουλάχιστον. Είναι λοιπόν ένας εξωγενής επιβαρυντικός παράγον, όπως και η διατροφή και διάφορα φάρμακα κλπ. Οι ενδογενείς παράγοντες μέχρι στιγμής γίνονται μελέτες και μάλιστα και σε δικές μας μελέτες πιστοποιήθηκε αυτό. Φαίνεται να υπάρχουν ορισμένοι πολυμορφισμοί σε ορισμένα γονίδια, στην γλουταθιόν τρανσφεράση, όπως και στο P53 κλπ, που προδιαθέτουν εντός εισαγωγικών στο να μπορέσουν οι ογκοπρωτεΐνες του ιού να δράσουν περισσότερο στα κύτταρα αυτά. Ο επιπολασμός του ιού, όπως είναι λογικό και κατανοητό, όπως βλέπετε, είναι μεγάλος στις νεαρές ηλικίες και όσο περνάει ο καιρός πέφτει με μια μικρή αύξηση γύρω στα 40 με 50. Αυτό το μοντέλο ισχύει για όλο τον κόσμο, εκτός από ελάχιστες εξαιρέσεις. Βλέπετε εδώ πέρα από μια μεγάλη μελέτη σε παγκόσμια εμβέλεια, στις διάφορες ηπείρους, Αφρική, Βόρεια Αμερική, Κεντρική Αμερική, Ευρώπη, Ασία. Στην Ασία δεν υπάρχει το μοντέλο αυτό του second peak, του δεύτερου peak, ενώ στις άλλες περιοχές βλέπετε ότι υπάρχει. Σε μελέτη που κάναμε εμείς στην Ελλάδα, σε όλη την επικράτεια περίπου σε 5.000 περιπτώσεις, βλέπετε ότι έχουμε ακριβώς το πανομοιότυπο μοντέλο, στην αρχή μεγαλύτερο επιπολασμό, πτώση και μια μικρή αύξηση στο τέλος. Το ποσοστό των γυναικών σε περίπου 5.000 γυναίκες που ελέγξαμε, το ποσοστό των γυναικών που βρέθηκαν θετικές σε υψηλού κινδύνου τύπους του ιού είναι περίπου 6%. Αυτό είναι σημαντικό και θα το δείτε και αργότερα, για να ξέρουμε το πώς μπορεί να γίνει πιο ουσιαστικός και σωστός και αποτελεσματικός ο πληθυσμιακός έλεγχος. Δηλαδή, αν ελέγξουμε 100 γυναίκες, Ελληνίδες σήμερα, οι 6 θα είναι θετικές και οι 94 θα είναι αρνητικές. Σε όλη την Ευρώπη το ποσοστό αυτό είναι περίπου το ίδιο, είναι 6 με 7%, παγκοσμίως είναι 10%. Δηλαδή, αν μια δεδομένη στιγμή ελέγξει κανείς το σύνολο του πληθυσμού, θα βρει περίπου αυτά τα νούμερα για τον επιπολασμό του ιού. Λοιπόν, εάν έρθουμε στους άντρες τώρα και στις γυναίκες, βλέπετε ακριβώς, εδώ έχει να κάνει με την εμφάνιση των κονδυλωμάτων, ας το πω από την αρχή αυτό, θα ακολουθήσουμε μετά, αλλά ο ιός, ο HPV, προκαλεί σε άντρες και γυναίκες δύο ειδών αλλοιώσεις. Η μεν είναι καλοήθους φύσεως, η δε είναι κακοήθους φύσεως. Η καλοήθους φύσεως είναι τα κονδυλώματα ή θυλώματα, αν είναι στο δέρμα κλπ. Και οφείλονται σε δεδομένους τύπους του ιού, τους λεγόμενους τύπους χαμηλού κινδύνου. Οι κακοήθους φύσεως αλλοιώσεις οφείλονται σε άλλους τύπους, τους ογκογόνους υψηλού κινδύνου, οι οποίοι προκαλούν τις προκαρκινικές και καρκινικές αλλοιώσεις. Δώσει και ένα κίνδυνο ανάπτυξη. Όχι. Τα κονδυλώματα θεωρούνται ότι είναι καλοήθους φύσεως. Μεμονωμένες περιπτώσεις υπάρχουν όπου κονδυλωματώδεις αλλοιώσεις
οι οποίες υπάρχουν και σε εσάς, κάτι γιγαντιαία κονδυλώματα όπως λέγονται, τα οποία οφείλονται στον τύπο 11, μπορεί να έχουν κακοήθη εξέλιξη. Αυτό είναι ένα οξύμορο, δηλαδή τύπος χαμηλού κινδύνου, ο οποίος όμως δημιουργεί νεοπλασματική αλλίωση. Αυτή είναι η σπάνια περίπτωση. Οι κλασικές περιπτώσεις είναι κονδυλώματα καλοήθους φύσεως, τα οποία οφείλονται σε τύπους χαμηλού κινδύνου και δεν έχουν σχέση με καρκίνο. Βέβαια, ένα άτομο μπορεί να είναι φορέας και τύπων χαμηλού κινδύνου και τύπων υψηλού κινδύνου. Να έχει δηλαδή ταυτοχρόνως και κονδυλωματώδεις αλλοιώσεις και προκαρκινικές ή καρκινικές αλλοιώσεις. Βλέπετε την αύξηση των κονδυλωμάτων στο Ηνωμένο Βασίλειο τα τελευταία χρόνια, μέχρι το 2001. Και τα κονδυλώματα βεβαίως μπορεί να είναι στο εδίο, είτε στο πέος κλπ, στο προκτό. Είναι μια ιστορία για την οποία μπορούμε να μιλήσουμε αργότερα. Δεν χρειάζεται να πω τίποτα. Αυτή είναι η λεγόμενη γυναίκα δέντρο. Βλέπετε, αυτά είναι κονδυλώματα. Κοιτάξτε τι μπορεί να γίνει. Στα χέρια της, τι είναι στα χέρια της. Ναι, κονδυλώματα είναι η μεγαλύτερη δυνατή έξαρση κονδυλωματωδών αλλοιώσεων. Ναι, ακούστε, η αντιμετώπιση των κονδυλωμάτων, να το πω έτσι απλά, είναι μια επίπονη και δυσάρεστη ιστορία. Και γιατί ακριβώς είναι πολλά. Παίρνω δηλαδή, να πούμε το εξής, όταν αντιμετωπίζω εγώ μια προκαρκινική αλλίωση στον τράχυλο, η επέμβαση κρατάει ήδη 10 λεπτά. Όταν αντιμετωπίζω κονδυλώματα στον τράχυλο, στον κόλπο και στο δύο, μπορεί να κρατήσει μια μισή ώρα. Έτσι. Γιατί πρέπει κανείς ένα κλπ. Και το κακό είναι ακριβώς ότι έχουν την ιδιότητα να επανεμφανίζονται, να υποτροπιάζουν. Οπότε χρειάζεται ξανά και ξανά. Είναι ένας μπελάς, ας το πούμε έτσι. Καλά, αυτό είναι τώρα ένα extreme παράδειγμα, σας το έδειξα, δεν θα το δείτε ποτέ αυτό το πράγμα. Η μέση χρονική διάρκεια παραμονής του ιού είναι περίπου 8 με 10 μήνες. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό έχει να κάνει βέβαια με το αν είναι χαμηλού κινδύνου ο ιός ή υψηλού κινδύνου. Συνήθως οι τύποι χαμηλού κινδύνου παραμένουν λιγότερο και εμφανίζουν τις αλλοιώσεις πιο γρήγορα. Οι τύποι υψηλού κινδύνου παραμένουν περισσότερο και εμφανίζουν αργότερα τις αλλοιώσεις. Παρ' όλα αυτά, εκείνο που θέλω να συγκρατήσετε είναι ότι ο ιός δεν παραμένει εφόρου ζωής στο άτομο, γιατί υπάρχει μια τέτοια άποψη. Έχω τον ιό, άρα θα τον κουβαλώ σε όλη μου τη ζωή. Αυτό είναι λάθος. Δεν ισχύει. Ο ιός φεύγει. Αρνητικοποιείται το άτομο δηλαδή. Δεύτερο σημαντικό θέμα είναι το εξής, ότι από το σύνολο των ατόμων τα οποία θα μολυνθούν, ένα μεγάλο ποσοστό δεν θα παρουσιάσει καμία απολύτως αλλίωση. Θα είναι απλώς φορέας του ιού για μερικά χρόνια και θα πάψει μετά να είναι φορέας και θα τελειώσει η ιστορία εκεί. Βλέπετε δηλαδή από αυτή την πυραμίδα, εδώ αναφέρεται σε γυναίκες, αλλά το ίδιο ισχύει για τους άντρες και πιο πολύ, όλη αυτή η περιοχή η οποία δεν έχει χρώμα, είναι τα άτομα τα οποία μολύνθηκαν, ήταν φορείς, δεν είχαν καμία αλλίωση. Και μετά από λίγο έπαψαν να είναι φορείς. Αυτό εδώ το τμήμα αναφέρεται στις κονδυλωματώδεις αλλοιώσεις, οφειλόμενες σε χαμηλού low risk types, κονδυλώματα λοιπόν, πάλι καλού ήθους φύσεως. Αυτή η περιοχή υπολογίζεται ότι είναι η περιοχή στην οποία εμφανίζονται ελαφρού βαθμού αλλοιώσεις στα κύτταρα του τραχύλου της μήτρας, οι οποίες, από ό,τι έχει δείξει η εμπειρία, στο περίπου 70 με 80% αυτοϊώνται, δηλαδή ο οργανισμός ο ίδιος καταφέρνει και διώχνει αυτά τα κύτταρα και τον ιό μαζί και τελειώνει η ιστορία. Μένει αυτό το τμήμα εδώ, το οποίο είναι υψηλού βαθμού προκαρκινικές αλλοιώσεις, οι οποίες χρειάζονται κατά κανόνα χειρουργική παρέμβαση για να αφαιρεθούν, και μόνο στην περίπτωση που ένα άτομο για τον οποιοδήποτε λόγο δεν πάει στο γιατρό για 10 χρόνια, για 15 χρόνια κλπ, μπορεί να εμφανίσει διαιθητικό καρκίνο στον τράχυλο της μήτρας. Θα δούμε για το πέος και για τον προκτό αργότερα. Δηλαδή θέλω να πω ότι από τις 100 γυναίκες χοντρικά που θα μολυνθούν, η μία κινδυνεύει να πάθει καρκίνο διαιθητικό, και αυτό αν δεν πάει στο γιατρό. Τώρα, δεν θα μακρηγορήσω γιατί δεν είναι αντικείμενο δικό σας, αλλά ξέρετε πολύ καλά ότι η πρόληψη του καρκίνου, οποιοδήποτε καρκίνου, μπορεί να είναι πρωτογενής ή δευτερογενής. Πρωτογενής θα πει ότι δεν αφήνουμε καν την νόσο να ξεκινήσει. Κλασικό παράδειγμα ο εμβολιασμός.
δεύτερο γενής, έχει αρχίσει νόσος, αλλά την ανοιχνεύουμε με κάποιο τρόπο στα πάρα πολύ πρώιμα στάδια, ούτως ώστε να μπορέσουμε να τη θεραπεύσουμε. Σήμερα, για τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας υπάρχει το τεστ Παπα-Νικολάου, αλλά με βάση ακριβώς αυτή τη γνώση τώρα του HPV που είναι πίσω από την ιστορία αυτή, υπήρξαν οι εξής δύο επαναστατικές ανακαλύψεις τα τελευταία 15-20 χρόνια. Πρώτον, το πρώτο εμβόλιο εναντίον καρκίνου είναι το πρώτο εμβόλιο εναντίον καρκίνου και θα πούμε σε λίγο ότι είναι εναντίον καρκίνων πολλών, που είναι το HPV εμβόλιο. Και δεύτερον, σήμερα υπάρχει το λεγόμενο, το πρώτο μοριακό τεστ, το οποίο μπορεί να εφαρμοστεί για πληθυσμιακό έλεγχο. Δηλαδή, μοριακά τεστ υπάρχουν πολλά, τα οποία τα εφαρμόζουμε στον τάδε ασθενή γιατί έχει, ξέρω εγώ, αυτό το σύμπτωμα και πιθανολογούμε ότι έχει, ξέρω εγώ, φενήλτη τονουρία και ψάχνουμε να βρούμε το τάδε γονίδιο ή έχει θρομβοφιλία και ψάχνουμε να βρούμε το τάδε γονίδιο. Αλλά για πληθυσμιακό έλεγχο, για να ελέγξουμε όλο τον πληθυσμό, μέχρι στιγμής όλες τις γυναίκες, υπάρχει σήμερα το λεγόμενο HPV DNA test, δηλαδή ένα τεστ με το οποίο ελέγχουμε εάν το άτομο είναι φορέας ενός ή περισσότερων τύπων του ιού υψηλού κινδύνου. Αυτό το τεστ, το οποίο σας το λέω, πιστεύω ότι θα γίνει αυτό μετά από 4, 5, 6 χρόνια, θα αντικαταστήσει το τεστ Παπα-Νικολάου, γιατί έχει πολύ μεγαλύτερη ευαισθησία και αποτελεσματικότητα του τεστ Παπα-Νικολάου. Αλλά το ιδιαίτερο στην περίπτωση αυτή είναι ότι το τεστ αυτό μπορεί να το κάνει, από ό,τι έχουν δείξει οι μελέτες, μπορεί να το κάνει και η γυναίκα μόνη της. Να πάρει μόνη της, δηλαδή, με ένα ειδικό device ή και με ένα απλό, μια απλή ψύκτρα από τον κόλπο και τον τράχυλο υλικό και είτε να το στείλει στο εργαστήριο και επόμενα χρόνια πιθανόν εν είδη αυτού του τεστ, του strip test που είναι όπως το τεστ και ίσως να το διαβάζει και μόνη της αν είναι θετική ή αρνητική, και αν είναι θετική θα πάει στο γιατρό, αν είναι αρνητική μπορεί να περιμένει. Αυτά που σας δείχνω εδώ δεν είναι τίποτα άλλο παρά είναι από το διαδίκτυο διαφημίσεις του λεγόμενου HPV home test, δηλαδή το τεστ για τον HPV θα το κάνει η γυναίκα μόνη της στο σπίτι. Υπάρχει τώρα. Υπάρχει. Απλώς δεν έχει γίνει αποδεκτό επισήμως. Δηλαδή να πούμε ότι πλέον θα κάνουμε αυτό. Αυτό ακόμα δεν έχει γίνει. Εγώ θεωρώ ότι θα γίνει και μάλιστα σε πιο εξελιγμένη μορφή αργότερα. Αυτό είναι το strip test που σας λέω. Όπως διαβάζει η γυναίκα και λέει είμαι έγκυος ή δεν είμαι έγκυος, θα διαβάζει. Και μάλιστα αυτή τη στιγμή τρέχει και ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα στο οποίο συμμετέχουμε για να ανοιχνεύει η γυναίκα με το τεστ αυτό μόνη της αν εκφράζεται, Φερρυππίν, η μία από τις δύο ογκοπρωτεΐνες, η ε7. Γιατί αν εκφράζεται η ογκοπρωτεΐνη σημαίνει ότι έχει μπει στη διαδικασία εξαλλαγής στο κύτταρο. Που σημαίνει ότι κάτι υπάρχει στον τράχυλο της μήτρας. Υπάρχει πιθανότητα μια γυναίκα να έχει αρνητικό τεστ αλλά να έχει καρκίνο τραχύλου? Υπάρχει πιθανότητα, είναι πολύ μικρή. Υπάρχουν τέτοια περιστατικά. Αλλά όταν έχει καρκίνο, η διαδικασία έχει εξελιχθεί πάρα πολύ. Πλέον τα κύτταρα έχουν μπει σε άλλη φάση και σε άλλη διαδικασία και ο ιός δεν έχει νόημα αν υπάρχει ή όχι πλέον. Λοιπόν, αυτό είναι το φιλογενετικό δέντρο του ιού και βλέπετε ότι υπάρχουν διάφορες ομάδες α7, α5 κλπ. Εδώ είναι ο 16 που είναι ο πιο επικίνδυνος από όλους. Και βλέπετε ότι έχει μερικούς συγγενικούς τύπους. Εκεί είναι ο 18 που είναι ο δεύτερος επικινδυνότερος και έχει και εκεί ορισμένους συγγενικούς τύπους. Θα σας πω τι σημασία έχει αυτό. Και πάλι οι διάφοροι τύποι, είναι πάνω από 120 τύποι του ιού, θεωρούνται ορισμένοι υψηλού κινδύνου, ογκογόνοι, μερικώς ογκογόνοι ή πιθανόν και χαμηλού κινδύνου. Σπάνια, εδώ αναφέρομαι σε αυτό που σας είπα προηγουμένως, το γιγαντιαίο κονδύλωμα των Μπους και Λόβενστάιν που οφείλεται στον 11, αλλά μπορεί να έχει κακοήθη πορεία. Το έχετε και εσείς τον Μπους και Λόβενστάιν, έτσι δεν είναι? Ναι, σπάνια βέβαια. Σπάνια, ναι, ναι, σαφώς. Και κοιτάξτε τώρα κάτι το ενδιαφέρον. Σε όλο τον κόσμο, σε όλο τον κόσμο, ο καρκίνος του τραχύλου της μήτρας οφείλεται σε ποσοστό περίπου 70-75% σε αυτούς τους δύο τύπους, 16 και 18, σε όλο τον κόσμο, 16 και 18, το βλέπετε, το σκούρο είναι 16-18. Εδώ είναι οι διάφοροι τύποι στις διάφορες χώρες, βλέπετε εδώ στην
Νότια Ευρώπη, ο 16 είναι πρώτος. Σε όλες σχεδόν τις χώρες ο 16 είναι όχι μόνο πρώτος στον καρκίνο, αλλά πρώτος και σε επιπολασμό. Δηλαδή είναι ο πιο συχνός, ο 16. Ναι, 16, 45, 31 κλπ. Και διάφορες άλλες χώρες. Σε ελάχιστες είναι που δεν είναι ο 16 πρώτος. Πραγματικά βλέπετε εδώ στην Ιαπωνία. Η Ιαπωνία και η Ταϊουάν είναι ο 52 πρώτος, ο 16 δεύτερος. Είναι η μόνη χώρα. Αυτή είναι η μελέτη που κάναμε εμείς και πήραμε και από περισσότερα μέρη εδώ. Και σε εμάς ο 16 βγήκε πρώτος, 1,47, 53, 31 κλπ. Δηλαδή το προφίλ των Ελληνίδων ταιριάζει απόλυτα με το προφίλ της Ευρώπης, Συνοτίου Ευρώπης. Και βλέπετε ότι αυτοί οι τύποι, 16-18, είναι οι τύποι που έχουν τη μεγαλύτερη συσχέτιση, το 500 που είχαμε πει στην αρχή, βλέπετε, το 500, σε σχέση με τον καρκίνο του αχυλομήτρας, ενώ οι τύποι 6 και 11, αυτοί είναι οι δύο τύποι που κάνουν τα κονδυλώματα, βλέπετε ότι περνάνε τη μονάδα. Άρα λοιπόν στατιστικά δεν είναι σημαντική η συσχέτισή της με τον καρκίνο. Εάν μολυνθεί ένα άτομο από τον τύπο 16, έχει σαφέστατα υψηλότερες πιθανότητες να νοσήσει με προκαρκινική αλλίωση από ότι από τον 18 και πολύ πολύ μεγαλύτερες από ότι από τους άλλους τύπους. Είναι μια κλασική μελέτη αυτή και βλέπετε ότι μέσα σε 10 χρόνια, κοιτάξτε οι γυναίκες αυτές οι οποίες μολύνθηκαν από τον HPV, αυτές που μολύνθηκαν από τον 16 εμφάνισαν στα 10 χρόνια 20% CIN3 που σημαίνει CIN-situ στον τράχυλο της μήτρας, λιγότερο με τον 18. Και αυτή εδώ είναι η άλλη ογκογόνη τύπη. Κοιτάξτε τι διαφορά δηλαδή τεράστια υπάρχει. Άρα οι τύποι 16 και 18 είναι η κατεξοχήν επικίνδυνη τύπη του ιού. Αυτή είναι και η εξήγηση γιατί τα εμβόλια τα οποία αναπτύχθηκαν προφυλάσσουν μέχρι σήμερα τουλάχιστον, γιατί η καινούργια γενιά των εμβολίων σε 2-3 χρόνια θα είναι ακόμα πιο αποτελεσματική φαντάζομαι. Σήμερα υπάρχει ένα διδύναμο και ένα τετραδύναμο εμβόλιο, θα τα πούμε μετά. Αυτοί οι δύο τύποι από τους οποίους προφυλάσσουν τα εμβόλια είναι ακριβώς οι τύποι 16 και 18. Και εντελώς σχηματικά, αν μολυνθεί η γυναίκα από τον ιό και είναι τύπος χαμηλού κινδύνου, θα κάνει κονδυλώματα τα οποία είτε θα περάσουν μόνα τους, πολλές φορές γίνεται και αυτό, είτε θα θεραπευθούν. Αντίθετα, αν μολυνθεί η γυναίκα από τους ογκογόνους τύπους, τότε μπορεί να είναι παροδική η μόλυνση, να δημιουργηθούν προκαρκινικές αλλοιώσεις οι οποίες να είναι ελαφρού βαθμού και να φύγουν, αλλά είναι πολύ πιθανόν να παραμείνει η μόλυνση για πολλά χρόνια και να καταλήξει σε προκαρκινικές καταστάσεις και καρκίνο που θα είναι διαιθητικός. Ο τύπος 16, όπως σας είπα, και 18 είναι σε όλες τις υπήρους. Ασία, Αφρική, Αμερική κλπ. Βλέπετε το κόκκινο είναι ο 16 και το κίτρινο είναι ο 18. Οι δύο αυτοί τύποι μόνοι τους αποτελούν ουσιαστικά το 70-75% των καρκίνων τραχύλου μήτρας σε όλο τον κόσμο. Θα δείτε πόσο ενδιαφέρον είναι το θέμα αυτό, γιατί ακριβώς όταν θα μιλήσουμε για τους άλλους καρκίνους που προκαλεί ο ιός, θα δείτε ότι και εκεί κατά κανόνα και σε συντριπτική πλειοψηφία ο τύπος 16 είναι αυτός ο οποίος δημιουργεί τον καρκίνο και σε άλλα όργανα. Μπαίνει ο ιός μέσα στο κύτταρο και ουσιαστικά μπαίνει μέσα στον πυρήνα και το κυκλικό DNA είτε απλώς πολλαπλασιάζεται και γίνονται καινούργια ιοσωμάτια, είτε αλλοιώνει τον πυρήνα και έχουμε την διαδικασία της καρκινογένεσης. Ας μην μπούμε εδώ πέρα σε λεπτομέρειες. Ο οργανισμός αντιδρά με χημική ανοσία, δημιουργία αντισωμάτων δηλαδή, και με κυταρική ανοσία, δημιουργία με την δράση των κυταροτοξικών ταφλεμφοκυτάρων. Η ιδιαιτερότητα του HPV όμως είναι ότι δεν εισέρχεται στο αίμα, δεν προκαλεί ιεμία ο HPV, είναι ένας επιθυλιοτρόπος και δερματοτρόπος ιός. Παραμένει δηλαδή ουσιαστικά στο επιθύλιο, στο δέρμα και γι' αυτό ακριβώς μετά από φυσική μόλυνση η χημική ανοσία δεν είναι επαρκής. Δηλαδή δεν ισχύει το ότι αν ένα άτομο μολυνθεί από τον ιό και φύγει φερρυπίνο ο ιός αργότερα ή έστω και αν δημιουργήσει πρόβλημα, ότι το άτομο αυτό έχει ανοσία εναντίον νέας μόλυνσης. Δεν έχει ανοσία. Μπορεί να επαναμολυνθεί. Δεν δημιουργείται τίτλος αντισωμάτων ικανός να αποφύγει τη νέα μόλυνση. Γι' αυτό ακριβώς πρέπει να γίνει ο εμβολιασμός, με τον οποίο εμβολιασμό μπαίνει η πρωτεΐνη, η Ελένα, μέσα στην κυκλοφορία και δημιουργούνται
τα αντισώματα. Ας μην μακρηγορήσω εδώ. Ουσιαστικά τι γίνεται όταν μπαίνει μέσα στο πυρήνα το DNA του ιού. Διασπάται το κυκλικό DNA, διασπάται, ενσωματώνεται μέσα στο DNA του κυττάρου και αρχίζουν και εκφράζονται οι ε6 και ε7 πρωτεΐνες. Οι οποίες, άκουσα προηγουμένως ότι στον καρκίνο της κύστης έχουμε τον τύπο του γονιδίου του ρετινοβλαστώματος, ο οποίος εκφράζεται, και το P53. Είναι ακριβώς η ίδια διαδικασία, και σας το λέω τώρα μόλις, ότι αν μπείτε στο διαδίκτυο και ψάξετε, υπάρχουν μάλιστα τελευταία δύο μεταναλύσεις, η μία από 26 εργασίες και η άλλη από 52 εργασίες, οι οποίες και οι δύο δείχνουν ένα odds ratio 2,13 στη μία και 1,80 τόσο στην άλλη, στη σχέτιση μεταξύ του HPV και του καρκίνου της ουροδόχου κύστεως. Άρα, προφανώς όχι 100%, αλλά φαίνεται να υπάρχει στη σχέτιση μεταξύ του καρκίνου της ουροδόχου κύστεως, ενός τύπου προφανώς, γιατί υπάρχουν και διάφοροι τύποι, και του HPV. Σας πληροφορώ ότι η διαδικασία καρκινογένεσης φαίνεται να είναι η ίδια. Τι γίνεται δηλαδή? Η ε6 είναι η πρωτεΐνη η οποία ουσιαστικά μπλοκάρει και αποδομεί το P53 και δεν αφήνει να γίνει αυτή η επιδιόρθωση του DNA, και η ε7 βοηθάει στην φωσφοριλίωση του ρετινοπλαστώμα gene, έτσι ώστε να απελευθερωθεί ο μεταγραφικός παράγων, ο ε2F, ο οποίος δίνει γένεση στην συνέχιση του κυταρικού κύκλου, και έτσι έχουμε τα λεγόμενα αθανατοποιημένα κύτταρα. Αυτές οι δύο πρωτεΐνες λοιπόν του ιού, και η ε6 και η ε7, ουσιαστικά θέτουν εκτός μάχης τους αμυντικούς μηχανισμούς του κυττάρου, και έτσι το κύτταρο πλέον μένει εντός εισαγωγικών απροστάτευτο, συνεχίζει αενάως να πολλαπλασιάζεται, και εκεί πάνω συσσωρεύονται μεταλλάξεις, τις οποίες πιθανόν να παίζει ρόλο και το κάπνισμα με τα μεταλλαξιογόνα στοιχεία του, και καταλήγουμε στο να έχουμε έναν κλόνο κυταρικό, γιατί είναι μονοκλονικός ο όγκος, κλόνο κυταρικό ο οποίος εξελίσσεται. Άκουσα για την multifocal καρκινογένεση στην ουροδόχο κύστη. Είναι μονοκλονική η όγκη, δεν είναι τη ουροδόχο κύστη ως αυτή? Απλώς είναι σε πολλαπλές αιστείες. Ναι. Ακριβώς. Συνήθως, ναι. Πάντως, ένα μικρό σχόλιο για αυτή. Ναι. Ένα μικρό σχόλιο, μια και το διακόψαμε για αυτό το πράγμα. Βέβαια, είναι αρκετά παλιά αυτή η δουλειά. Πριν γίνει και η μεγάλη έξαρση, είχαμε κάνει στην Ελλάδα μια μελέτη για την ανίχνευση του ε6, της πρωτεΐνης ε6, σε όγκους της ουροδόχου κύστης, με πολύ κακά αποτελέσματα. Το θέμα είναι, δεν τις έχω διαβάσει αυτές τις μεταναλύσεις και δεν τις αμφισβητώ. Είναι εντελώς τελευταίες. Απλά και μόνο τη μοναδική σκέψη την οποία μπορώ να κάνω, και είναι μια ερώτηση που θα είχα να σας κάνω μετά, είναι σε σχέση με τη μεθοδολογία που έχει ακολουθηθεί για την ανίχνευση του ιού, διότι αν θεωρήσουμε ότι η ανδρική ουρήθρα, αυτό θα μας το απαντήσετε αν υπάρχουν τα δεδομένα, αποτελεί δεξαμενή αναμόλυνσης για τον ιό, που ήταν ένα παλιό δόγμα για μας, υπήρξε η άποψη τότε, σας λέω, έχουν περάσει τουλάχιστον 15 χρόνια από τότε που κάναμε αυτή τη δουλειά, ότι ήτανε στην κυριολεξία επιμόλυνση και όχι πραγματική μόλυνση των κυττάρων του ουροθυλίου από ιούς που μπορούσαν να ήταν στην ουρήθρα και να μην είχαν απολύτως κανένα πρόβλημα. Δηλαδή υπάρχουν κάποια μεθοδολογικά προβλήματα ανίχνευσης, τα οποία δεν ξέρω, επειδή το έκλεισα σαν κεφάλαιο εγώ τότε στη ζωή μου επιστημονικά, δεν έχω ξανασχοληθεί, που ίσως να παίζουν κάποιο ρόλο σε αυτό, ναι, το πράγμα. Να απαντήσω τώρα άμεσα για να μην το αφήσουμε. Δεν έχω γνώσεις πάνω σε αυτό. Δεν θεωρείται ότι το ρεζερβουάρ είναι στον άντρα και μολύνει τη γυναίκα από αυτόν. Από ό,τι ξέρω, είναι τα δύο φύλλα το ίδιο πράγμα σε αυτή την υπόθεση. Εκείνο το οποίο θέλω να πω είναι ότι οι μεθοδολογικές ιδιαιτερότητες σαφέστατα παίζουν ρόλο, αλλά πλέον έχουν ξεπεραστεί, γιατί έχουν περάσει τα χρόνια και έχουμε τώρα τόσο κλασικές, αποδεκτές και valid μεθόδους ανίχνευσης, και το κλασικό παράδειγμα πάνω στο θέμα αυτό είναι στο παράδειγμα της καρκινογένεσης από τον HPV στην περιοχή head and neck, στο κεφαλή τραχύλου. Εκεί λοιπόν στην αρχή τα ποσοστά που βρίσκανε να είναι συσχετιζόμενα ήταν στον έναν 0, στον άλλον 100. Και ήταν προφανές ότι εδώ πέρα κάτι.
Τα τελευταία 10 χρόνια όμως, που έχουν γίνει επισταμμένως οι μελέτες πάνω στην περιοχή του στόματος και των αμυγδαλών και του ρινοφάρυγα κλπ, τα ποσοστά συνεχώς ανεβαίνουν. Έχουν φτάσει σήμερα να είναι γύρω στο 40-50%. Και είναι πλέον αποδεκτό από όλους ότι υπάρχει ο καρκίνος της περιοχής αυτής του στόματος, ο οποίος είναι HPV-related. Εγώ πιθανολογώ ότι κάτι τέτοιο μπορεί να ισχύει και για την ουροδόχο κύστη. Δεν ξέρω όμως τίποτα περισσότερο να πω πάνω στο θέμα αυτό. Εντάξει, το πώς δημιουργεί το κλόνος, τα είπαμε αυτά εδώ, έχουν σχέση περισσότερο με την... εδώ δεν θέλω να παραμείνω... Είναι λεπτομέρειες πάνω στην οδό καρκινογένεσης. Πραγματικά νομίζω ότι ξεπερνάει αυτή τη στιγμή το νόημα της σημερινής παρουσίασης. Κοιτάξτε εδώ απλώς το πώς κατεβαίνει ο ιός μέσα στο πλακώδες επιθήλιο. Υπάρχουν μερικές... ναι, δεν έχουμε χρόνο. Υπάρχουν μερικές παράμετροι οι οποίες παίζουν ρόλο. Δεν είναι δηλαδή... Ξέρετε, λέμε ότι με τη σεξουαλική επαφή διασπάται το επιθήλιο, το πλακώδες του τραχύλου ή και το κυλινδρικό και ανοίγει, βλέπετε το σχίσμα εδώ και ο ιός πάει, γιατί ο ιός πάει και βρίσκει τα κύτταρα της βασικής στιβάδος. Προφανώς δεν είναι η βαρύτητα που κάνει τον ιό και κατεβαίνει κάτω στα κύτταρα αυτά. Υπάρχουν χημειοτακτικοί παράγοντες οι οποίοι παίζουν ρόλο και βοηθούν στο να πάει ο ιός και να προσβάλλει τα κύτταρα της βασικής στιβάδας, όπου γίνεται η ιστορία αυτή και καταλήγει στον καρκίνο. Τώρα, έχουμε λοιπόν, όπως είδατε, δύο διαδικασίες. Η μία είναι η μόλυνση του κυττάρου από τον ιό και η άλλη είναι, όταν ενσωματωθεί το γονιδίωμα του ιού στο κύτταρο, η δράση των ογκοπρωτεϊνών. Εάν θελήσει κανείς να προλάβει λοιπόν αυτή τη διαδικασία με κάποιο εμβόλιο, θα πρέπει ή να κάνει ένα προφυλακτικό εμβόλιο, το οποίο δεν θα επιτρέψει στον ιό να προσβάλλει το κύτταρο, ή αν θέλει να δράσει ουσιαστικά κυταροτοξικά, τότε θα είναι ένα θεραπευτικό εμβόλιο που θα δράσει εναντίον των ογκοπρωτεϊνών. Το εμβόλιο που υπάρχει σήμερα είναι το εμβόλιο εναντίον της L1 πρωτεΐνης και είναι ένα προφυλακτικό εμβόλιο. Και μιμείται βασικά τη λεγόμενη χημική ανοσία. Μιμείται, δημιουργεί αντισώματα δηλαδή. Θεραπευτικά εμβόλια γίνονται πολλές προσπάθειες να βγουν, δεν έχουν βγει μέχρι στιγμής. Τι είναι το εμβόλιο, νομίζω ότι ενδιαφέρει αυτό. Σας ξαναλέω, αυτός είναι ο ιός, το καψίδιο και μέσα είναι το DNA. Εδώ είναι η περιοχή του DNA, η οποία είναι υπεύθυνη, όπως σας είπα, για την δημιουργία της L1 πρωτεΐνης. Κατάφεραν στο εργαστήριο, πήραν το τμήμα του DNA αυτού, το βάλαν μέσα σε ευκαριωτικά κύτταρα και παρήχθησαν τα μονοπεπτίδια και πολυπεπτίδια της L1 πρωτεΐνης και ό του θαύματος βρέθηκε ότι τα πολυπεπτίδια αυτά, όταν βρεθούν 5-5 μαζί, συνέρχονται σε μια δομή σχεδόν προκαθορισμένη και δημιουργούν αυτό εδώ το καψίδιο, το VLP, το Virus-like Particle, το οποίο πρακτικά είναι πανομοιότυπο με το καψίδιο αυτό από την L1 πρωτεΐνη, απλώς είναι άδειο. Και αυτό το άδειο καψίδιο ενίεται στο άτομο και δημιουργούνται τα αντισώματα εναντίον της L1 πρωτεΐνης. Αυτό έχει να κάνει και με τη συζήτηση των παρενεργειών, των πιθανών παρενεργειών από το εμβόλιο. Δεν γίνεται λοιπόν ένεση του ιού στο άτομο, δεν υπάρχει πιθανότητα να νοσήσει το άτομο από τον ιό κάνοντας το εμβόλιο. Είναι η χορήγηση απλώς τμήματων μιας πρωτεΐνης και η δημιουργία αντισωμάτων εναντίον της πρωτεΐνης αυτής. Και πάλι η πρωτεΐνη αυτή, εδώ είναι τα τμήματα τα οποία είναι τα κυρίως αντιγονικά, δεν έχουμε χρόνο, και βλέπετε ακριβώς ότι εδώ έχουμε το VLP και όταν υπάρχουν τα αντισώματα, πάει να μπει ο ιός, υπάρχουν τα αντισώματα και δεν τον αφήνουν να μπει στο κύτταρο και προστατεύεται το άτομο. Σας είπα και πάλι, η τύπη 16-18 είναι η πιο σημαντική. Βλέπετε εδώ, το 50% είναι ο 16, άλλο ένα 20% είναι ο 18. Άρα λοιπόν οι άλλοι όλοι τύποι είναι πολύ 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 λιγότερο επικίνδυνοι. Για τους λόγους αυτούς, τα δύο εμβόλια τα οποία κυκλοφορούν είναι το ένα, το λεγόμενο Gardasil, το οποίο είναι τετραδύναμο, προφυλάσσει από τους 16 και 18, που είναι οι καρκινογόνοι, και κατάφερε η εταιρεία αυτή και έβαλε μέσα και τους τύπους 6 και 11, που είναι υπεύθυνοι για τα κονδυλώματα. Δηλαδή το εμβόλιο αυτό προφυλάσσει από τον καρκίνο μέσω του 16-18, από το 70% 75%, αλλά παράλληλα και από τα κονδυλώματα.
Το άλλο το εμβόλιο που υπάρχει, το Cervarix της εταιρείας Glaxo, αυτό είναι ένα αμυγός αντικαρκινικό εμβόλιο, προφυλάσσει από τους τύπους 16 και 18. Δεν προφυλάσσει από τα κονδυλώματα. Διαφέρουν τα δύο εμβόλια βέβαια και σε ορισμένες άλλες παραμέτρους. Φερρυπίν στην αντιγονικότητα, έχουν έκδοχο διαφορετικό κλπ. Μπορούμε να πούμε πάρα πολλά πάνω στον εμβολιασμό, αλλά θα θελήσω να επεκτείνω την όλη συζήτηση, γιατί πλέον ξεκίνησε η ιστορία αυτή από την πρόληψη του καρκίνου του τραχύλου της μήτρας, μιας νόσου η οποία είναι υπαριθμών 2 κακοήθης νόσος των γυναικών παγκοσμίως, υπαριθμών 1 κακοήθης νόσος των γυναικών και αιτία θανάτου γυναικών στον τρίτο κόσμο, και αφορά όχι σε μεγάλης ηλικίας γυναίκες, αλλά αφορά κυρίως σε γυναίκες νεαρής ηλικίας από 25 μέχρι 45 ετών, που πολλές από αυτές είναι άτοκες και όλα αυτά τα διάφορα. Σήμερα, και βλέπετε εδώ τον Bill Gates και τη γυναίκα του, κάνανε τη λεγόμενη Gates Foundation, Bill and Melinda Gates Foundation, και δώσανε πραγματικά δισεκατομμύρια, κυρίως σε χώρες του τρίτου κόσμου, για να μπορέσει να γίνει ευρύ εφαρμογή του εμβολιασμού και όχι μόνο, και ορισμένες άλλες πρωτοβουλίες. Είναι ένα πρόβλημα ο εμβολιασμός, και το σημαντικότερο από όλα είναι ότι αφού ξεκίνησε από την πρόληψη του καρκίνου του τραχύλου της μήτρας, στα επόμενα χρόνια βρέθηκε ότι δεν προκαλεί ο HPV μόνο καρκίνο στον τράχυλο της μήτρας. Σας δίνω το παγόβουνο, δηλαδή ξέραμε αυτό που είναι πάνω από το νερό και σιγά σιγά βγαίνει αυτό που είναι και κάτω από το νερό. Σας λέω απλώς και μόνο ότι υπάρχουν και πάλι τελευταίες μεταναλύσεις που συνδέουν τον HPV και την ύπαρξη αλλοιώσεων από τον HPV στα άτομα που έχουν συστηματικό ερυθυματώδη λύκο. Λοιπόν, στην σύνοδο της εταιρείας που θα κάνουμε το Σεπτέμβρη, θα δείτε ότι θα υπάρχουν εκεί μέσα οι ουρολόγοι, οι δερματολόγοι, οι οτορίνο-λαρυγκολόγοι, οι παιδίατροι, θα έρθουν οι ανοσολόγοι και ούτω καθεξής. Κοιτάξτε τώρα εδώ. Περίπου το 100% από τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας οφείλεται στον HPV. 35 είναι πολύ περισσότερο, είναι γύρω στο 45 με 60 από τον καρκίνο του εδίου. Το 90% του καρκίνου του κόλπου. Στον προκτό, υπόψη ότι το εμβόλιο έχει πάρει ένδειξη πλέον και στην Αμερική και στην Ευρώπη για πρόληψη του καρκίνου του τραχύλου της μήτρας, πρόληψη του καρκίνου του εδίου, πρόληψη του καρκίνου του κόλπου και πρόληψη του καρκίνου του προκτού και στα δύο φύλλα. Λοιπόν, έχουμε τον στόματο φάριγγα και τον λάριγγα, υπόψη ότι η επίπτωση των καρκίνων των αμυγδαλών με βάση μια σουηδική τελευταία μελέτη έχει επταπλασιαστεί. Ο καρκίνος του στοματοφάριγγα και των αμυγδαλών έχει επταπλασιαστεί τα τελευταία 8 χρόνια στη Σουηδία. Θεωρείται πλέον και από επίσημα φόρα ότι υπάρχει άμεση συσχέτιση τουλάχιστον ενός τύπου του καρκίνου του στοματοφάριγγα με τον HPV. Ο καρκίνος του πέους, όπως ξέρετε, είναι σπάνιος, εσείς τα ξέρετε πολύ καλύτερα, αλλά ναι, υπάρχει συσχέτιση και εκεί με τον HPV. Υπάρχει μέχρι και στους οφθαλμούς και λοιπά, έχει βρεθεί ότι μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα. Και κοιτάξτε τώρα το πιο ενδιαφέρον. Είναι τα διάφορα όργανα εκεί στην αρχή και βλέπετε τα ποσοστά στα οποία σχετίζεται ο HPV. Βλέπετε στο πέος το 40% αναφέρεται, πάνω από το 80% στον προκτό, 36-24% έχουν μεγαλώσει αυτά τα νούμερα εδώ στο στοματοφάριγγα, 90% στον κόλπο κλπ. Λοιπόν, ποιοι τύποι είναι αυτοί που προκαλούν αυτούς τους μη τραχυλικούς καρκίνους? Σε ένα ποσοστό 80, 50, 60, 90, 90, 90 είναι ο 16 και ο 18. Καταλαβαίνετε τι σημασία έχει αυτό για την πρόληψη, την πρωτογενή των καρκίνων αυτών. Δηλαδή το άτομο που θα εμβολιαστεί εναντίον του 16-18 δεν προστατεύεται μόνο αν είναι κορίτσι από τον καρκίνο του τραχύλου μήτρας, αλλά και από τα άλλα τα όργανα. Και πλέον, σας το ξαναλέω, ότι η ένδειξη για τον εμβολιασμό στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι για παιδιά 9 έως 15 ετών. Παιδιά σημαίνει αγόρια και κορίτσια.
Και υπάρχει επίσημη ένδειξη σήμερα και για τον εμβολιασμό των αγοριών στις ΗΠΑ και από ό,τι γνωρίζω, μέσα είτε σε αυτόν τον χρόνο είτε στον επόμενο, η ένδειξη αυτή θα υπάρχει και στην Ευρώπη. Υπήρχε στην αρχή, η Αυστρία είχε ξεκινήσει να εμβολιάζει τα αγόρια, αλλά για λόγους καθαρά οικονομικούς σταμάτησε. Και θα δείτε τι εννοώ, οικονομικούς λόγους. Υπόψη, ναι, βλέπετε εδώ πέρα ότι ήδη υπάρχουν μελέτες οι οποίες λένε ότι μήπως ο καρκίνος των αμυγδαλών είναι μία ένδειξη για HPV vaccination αντί των 16-18. Δηλαδή, δεν υπάρχουν ακόμα πιστοποιημένες μελέτες που να λένε ότι τα άτομα που εμβολιάστηκαν είχαν λιγότερο καρκίνο των αμυγδαλών. Τώρα βγαίνουν αυτά. Μελέτες αρχίζουν και δημιουργούνται και τρέχουν. Θα βγουν τα αποτελέσματα αργότερα. Αλλά η λογική το λέει ότι αφού βρέθηκε ο ίδιος τύπος σε αυτούς τους καρκίνους και αυτοί οι καρκίνοι αυξάνονται, εάν εμβολιάσει κανείς το άτομο θα έχει καλύτερα αποτελέσματα. Αναφέρεστε και στα δύο φύλλα. Και στα δύο φύλλα, βεβαίως. Βεβαίως. Υπόψη ότι ο καρκίνος του στοματοφάριγγα είναι πιο συχνός στους άνδρες από ό,τι στις γυναίκες, ενώ ο καρκίνος του προκτού είναι πιο συχνός στις γυναίκες από ό,τι στους άνδρες. Ο HPV σχετιζόμενος. Οι άνδρες έχουν μεγαλύτερο ποσοστό καρκίνου στοματοφάριγγα αμυγδαλών, οι γυναίκες έχουν μεγαλύτερο ποσοστό καρκίνου προκτού. Δεν ξέρω αν... Άκουσα ότι στην κλινική που είναι ο κύριος Χατζηχρήστου υπάρχει ειδικό εξωτερικό ιατρείο το οποίο ασχολείται με την αντιμετώπιση των θυλωματοδών, πώς το λέτε, αλλοιώσεων στην περιοχή. Ας το πει ο κύριος Κολιάκος που συμμετέχει. Κύριος Κολιάκος. Ναι. Πώς είναι, ο τίτλος πώς είναι του εξωτερικού ιατρείου. Πώς. Ωραία. Εδώ το βλέπετε, Anal Neoplasia Clinic. Δηλαδή, ήδη αρχίζει η ιστορία και βρίσκει όλο και περισσότερους θεατές υπό την έννοια ότι η περιοχή όλη αυτή πλέον πρέπει να ελέγχεται ως πρόληψη δεύτερο γενής, γιατί η πρώτο γενής είναι το εμβόλιο, δεύτερο γενής των καρκίνων. Κοιτάξτε εδώ λοιπόν, ο HPV θεωρήθηκε είναι λίγο μια παλιά διαφάνεια αυτή, θεωρήθηκε ότι είναι το 100% στον καρκίνο του τραχύλου, το 12% βλέπετε εδώ τότε στον στοματοφάριγγα, το 90% στον προκτό, μόνο το 3% εδώ, στο πέος το 40%. Σας πληροφορώ ότι τα νούμερα μόνο μεγαλώνουν, δεν μικραίνει κανένα νούμερο. Μόνο μεγαλώνουν. Και αν εμβολιαστούν όλα αυτά θα έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Η οικονομική παράμετρος είναι πολύ σημαντική. Εδώ φαίνεται το πώς θα είναι το κόστος αν εμβολιάσουμε και τους άντρες. Δεν έχουμε χρόνο να μπούμε σε λεπτομέρειες. Τελειώνω με αυτό. Υπάρχει μια τεράστια ασάφεια και σύγχυση στον κόσμο σχετικά με τον ιό αυτόν, σχετικά με το τι προκαλεί, πότε το προκαλεί, σε ποιον, σε ποιους κλπ. Οι παιδίατροι διστάζουν να μιλήσουν στους γονείς για το εμβόλιο, θεωρούν ότι ένα παιδάκι δεν πρέπει να εμβολιαστεί για μια σεξουαλική δραστηριότητα που θα έχει μετά, από ξέρω εγώ 5-10 χρόνια. Το καρτούν το βλέπετε εδώ πέρα, οι γονείς δεν πήραν χαμπάρι ότι η κόρη τους σχεδόν έχει φτάσει στο τελικό στάδιο και φοβούνται μήπως έχει σεξουαλικές σχέσεις. Η κόρη πεθαίνει όπου να είναι από τον καρκίνο τραχύλου μήτρας, που οφείλεται ακριβώς στη μετάδοση του ιού λόγω των σεξουαλικών σχέσεων. Πιστεύω ότι και οι ουρολόγοι, όπως και οι γυναικολόγοι, όπως και οι παιδίατροι, όπως και οι άλλες ειδικότητες, πρέπει να ενημερωθούμε όλοι πάνω στο θέμα αυτό και να μπορούμε να δώσουμε οδηγίες, συμβουλές και να απαντούμε στις ερωτήσεις των γονέων και των ασθενών. Ζητώ συγγνώμη αν καθυστέρησα. Οι ερωτήσεις τώρα, μπορώ να τις κάνω εγώ τις ερωτήσεις ή αν θέλετε μπορείτε να τις κάνετε εσείς. Να κάνουμε εμείς. Βεβαίως. Λοιπόν, ποιοι θέλουν να ρωτήσουν αυτό που μας ρωτάνε. Μπράβο. Αρχίσω εγώ για να δώσω λίγο το θέμα, ότι η κοπελιά μου έκανε το τεστ και βγήκε θετική. Τι πρέπει να κάνω κι εγώ, μου το έχει κολλήσει, το κόλλησε από κάποιον άλλον, με απάτησε και όλο αυτό το σύμπλεγμα. Το οποίο είναι καθημερινό. Πολύ σωστά. Αυτό που λέει ο Χατζηχρήστου είναι ίσως το πλέον σημαντικό σημείο σε αυτή την ιστορία. Ακούστε, το πρώτο το οποίο θα ενδιαφέρει τη νέα κοπέλα και το νέο αγόρι
που θα μάθει, θα ακούσει, μπορεί να είναι ο ιός κλπ. Είναι από πού κόλλησα τον ιό, αν μπορώ να μεταδώσω τον ιό και τι θα γίνει, πρέπει να το πω στον νέο μου σύντροφο ή στη νέα μου σύντροφο. Ποιος μου το κόλλησε, ούτω καθεστής. Η δική σας παρακαλώ, σας λέω την άποψή μου, που δεν είναι και εντάξει, μόνο δική μου, γενικότερα είναι έτσι. Η δική μου η άποψη είναι ότι θα πρέπει εξ αρχής να κόψετε, να σταματήσετε τη συζήτηση αυτή σχετικά με το από πού, ποιος, πότε κλπ. Διότι πρώτον δεν θα βγει πουθενά η συζήτηση αυτή ή αν βγει θα οδηγήσει σε δράματα. Είναι σαφές ότι την ιατρική δεν την ενδιαφέρει από πού κόλλησε ποιος τον ιό, την ενδιαφέρει τι υπάρχει αυτή τη στιγμή και τι πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Έτσι λοιπόν θα προσπαθήσετε να πείτε ότι... Εγώ τους λέω αμέσως παντά, λέω, δεν θα το μάθετε ποτέ. Μου συνεχίζει, δεν θα το μάθετε ποτέ. Συνεχίζει, δεν θα το μάθετε ποτέ, τελικά κάποτε σταματάει. Μια στιγμή, έχω μια πορεία. Δεν αναφέρεις τα κονδυλώματα, έτσι, δεν αναφέρεις τα κονδυλώματα. Και στα κονδυλώματα. Και το ίδιο. Γιατί και στα κονδυλώματα η ερώτηση είναι προφανής. Αλλά αν δεν έχει κονδύλωμα, πού είναι ασυμπτωματική η κοπέλα. Ναι. Πώς θα το παρεμβήσει ότι έχει τη μόνη. Ακούστε, ένα λεπτό. Ποιο τεστ. Ένα λεπτό. Δημήτρη, το τεστ δεν είναι ευρέω δεδομένο. Ένα λεπτό. Το DNA τεστ. Ένα λεπτό. Ναι. Παρόλα αυτά, δεν κάνουν οι κοπέλες. Σπάνια κάνουν το HPV τεστ. Λοιπόν, η όλη ιστορία ξεκινάει από το τεστ Παπα-Νικολάου. Στο τεστ Παπα-Νικολάου αναφέρεται ότι πιθανή λίμωξη από τον ιό. Με το που παίρνει η κοπέλα το τεστ Παπα-Νικολάου, πιθανή λίμωξη από τον ιό, έτσι, πάει ίσως στο γιατρό και αρχίζει η ιστορία εκεί. Από δική μας πλευρά των γυναικολόγων υπάρχει μια πολύ άσχημη παρέμβαση πολλές φορές. Άσχημη μιλώ από πλευράς πληροφόρησης. Αλλά πάει και στο σύντροφό της και λέει: έχω τον ιό και ξέρω τι, και αρχίζει η ιστορία. Ακούστε, εδώ υπάρχει. Και με το χαρτί που λέει. Και πήγε στο γυναικολόγο και μου λέει: στο κόλλησε ο δικό σου. Λοιπόν, ακούστε, ναι. Ξαναλέω το εξής. Υπάρχουν ορισμένες φράσεις που είναι και ίσως και σλόγγαν. Λέω στις κοπέλες εγώ πάντοτε ότι δεν μας ενδιαφέρει ο ιός, μας ενδιαφέρει τι κάνει ο ιός. Γιατί αν δεν κάνει τίποτα ο ιός, άστον να υπάρχει εκεί όπως υπάρχουν και χιλιάδες άλλοι ιοί και μικρόβια που κουβαλάμε πάνω μας. Πρώτο. Δεύτερο, ο ιός μπορεί να υπάρχει 10 χρόνια εκεί και να εμφανίστηκε τώρα γιατί η άμυνα του οργανισμού έπεσε. Όταν πείτε σε μια κοπέλα ότι μπορεί να υπάρχει από 15 χρόνια, συνήθως σταματάει η συζήτηση. Λοιπόν, το ίδιο γίνεται και στον άντρα ίσως. Τρίτη ερώτηση. Είναι επιστημονικά. Ναι, είναι. Δεν λέω τίποτα. Τρίτη ερώτηση. Τι να κάνει ο σύντροφός μου, να πάει στο γιατρό? Η απάντηση είναι μόνο αν δει κάποια αλλίωση. Εάν δεν δει κάποια αλλίωση ο άντρας, δεν χρειάζεται να πάει να ελεγχθεί, δεν έχει κανένα νόημα. Πριν από 15 χρόνια στην αρχή γινόταν αυτό. Φάνηκε ότι δεν οδηγεί πουθενά, δηλαδή άντε βγήκε θετικός και τι έγινε. Καμία συνέπεια δεν έχει αυτό. Δεν υπάρχει θεραπεία για τον ιό, δεν έχει να κάνει κανείς τίποτα. Οι αλλοιώσεις που μπορεί να εμφανιστούν στο πέος, φαντάζομαι, δεν ξέρω, δεν υπάρχει screening φυσικά, δεν κάνετε screening εσείς στους άντρες, έτσι. Εάν υπάρχει κάποια αλλίωση, και φαντάζομαι, αμέσως, φαντάζομαι ότι εάν λεχθεί αυτό το θέμα, ο άντρας θα ελέγξει με το μάτι τα γενετικά του όργανα και αν δει κάτι θα πάει στο γιατρό, αλλά αν δεν δει τίποτα, δεν χρειάζεται να κάνει τίποτα και κυρίως να μην κάνει το HPV test. Η δικιά μου γενιά των 55άρητων σαν ουρολόγοι είχαν ζήσει την ιστορία της πεοσκόπησης με ή χωρίς οξικό οξύ. Έχουμε και κάποιες δραματικές ιστορίες που είχαν γίνει ανθρώπους που είχαν χρησιμοποιήσει αδιάλυτο οξικό οξύ κλπ. Είχαμε τις ιστορίες του δόγματος ότι δεξαμενή του ιού είναι η ανδρική ουρήθρα, ουρηθροσκόπηση. Επίσης, πεμβατική ιστορία και σε νέους ανθρώπους, καταλαβαίνετε. Και βέβαια, μια φοβερή ιστορία, μπατονέτα, υγρό από την ουρήθρα, ανασταλή για μοριακή ανάλυση, ανίχνευση του ιού HPV 16-18, μπλα 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 μπλα. Αυτά είναι τα βιώματα της δικιάς μου της γενιάς. Άρα, λοιπόν,
ουσιαστικά αυτά τα παραγράφουμε εντελώς και μόνο στις εμφανείς βλάβες. Μπράβο. Να προσθέσω δε για τις κονδυλωματώδεις ιστορίες που μπορεί να τις βρει κανείς στο σκαφοειδή βόθρο της ουρίθρας, ότι αποτελούν ένα πολύ 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 μικρό ποσοστό των βλαβών αυτών. Να προσθέσω σε αυτό τώρα, επειδή άρα η ουρυθροσκόπηση σε οποιοδήποτε με κονδύλωμα είναι λίγο να μην το χαρακτηρίσουμε. Να μην το χαρακτηρίσουμε, για ποιους λόγους γίνεται και μόνο. Εγώ όμως έχω μια άλλη τάση. Και λέει... βάζαμε και αληφή φλουοροαρακύλης. Προς Θεού, έτσι, προς Θεού. Στο... Ναι. Καταστάσεις... Συγγνώμη, τώρα το θυμήθηκα. Έτσι, μιλάμε για απίστευτα πράγματα. Εγώ όμως, η κοπέλα μου λέει έχει. Τι έχει? Έχει, λέει, τον ιό της. Τον ιό, γυναικολόγος, ναι. Άρα τον έχω αρπάξει κι εγώ, ναι. Αλλά εγώ έχω και μία άλλη σχέση. Ναι. Άρα πρέπει εγώ να χρησιμοποιώ προφυλακτικό με την άλλη. Ξαναλέω, Δημήτρη, η συζήτηση θα πρέπει, σας το λέω πραγματικά, όσο πιο έντονα γίνεται. Θα πρέπει να βάλετε όλοι σας την ιατρική σοβαρότητα και προσπάθεια πειθούς να σταματήσετε τη συζήτηση όταν φεύγει από τα ιατρικά πλαίσια. Το τι θα κάνει με τον άλλο σύντροφο και με την άλλη σύντροφο, θα πείτε δεν ενδιαφέρει και δεν είναι κάτι που έχει απάντηση. Ναι, έχει τον ιό, ναι, μπορεί να το μεταδώσει τον ιό, ναι. Και τι έγινε? Εάν υπάρξει πρόβλημα, είτε στο τεστ Παπα-Νικολάου, είτε στην επισκόπηση του Πέους, είτε οτιδήποτε, τότε στον γιατρό. Αλλιώς τίποτα. Πάλι έχω πολλές ερωτήσεις. Ναι, εσείς. Ναι, ένα κλασικό. Δε Ερμετζόγλου, ουρολόγος από Καβαλά. Μια ερώτηση κλασική. Έρχονται πολλοί κόσμος αναλογικά. Ναι. Η σύζυγος έχει HPV16 ή είχε τέλος πάντων σε ένα τεστ ΠΑΠ, έκανε και την κονοειδή. Άρα εν δυνάμει είμαι και εγώ. Εμείς όμως θέλουμε να κάνουμε παιδιά. Ναι. Και δεν μιλάω τόσο πολύ από το γυναικολογικό, με το σκεπτικό ότι εντάξει, για να δέσει ο τράχυλος και τα λοιπά, για να επιθυλιοποιηθεί και όλα τα σχετικά. Στον άντρα, τι λέμε, ο άντρας, δύο σενάρια. Το ένα είναι ότι δεν έχει καμία εμφανή τουλάχιστον βλάβη. Και το δεύτερο ερώτημα, ίσως να μην σχετίζεται τόσο πολύ και με το HPV, τέλος πάντων, στη γυναίκα. Έχει εμφανή βλάβη, η οποία φυσικά... Το πιο πιθανό είναι ότι δεν είναι το 16, ας πούμε, HPV, 18. Δύο διαφορετικά σενάρια, έτσι, ξεκαθαρίζω. Ναι, όχι, όχι, όχι. Δεν είναι διαφορετικά σενάρια. Πρέπει, καταρχάς, να σας πω το εξής. Σαν γενική αρχή, το κακό με την ιστορία αυτή είναι ότι συνήθως οι γιατροί προκαλούν ανησυχία στους ασθενείς μεγαλύτερη από όσοι θα έπρεπε να προκαλέσουν. Δηλαδή, τα άτομα έρχονται τρέμοντας ότι οι γονείς μαζί με τις νέες κοπέλες ή οι σύντροφοι κλπ. Εάν κανείς ακολουθήσει αυτές τις απλές αρχές, όπως είναι φερρυπίν, ο έλεγχος της γυναίκας με το τεστ Παπα-Νικολάου και την κολποσκόπηση και ο απλός έλεγχος, αν υπάρχουν εμφανείς βλάβες του άντρα, εκεί τελειώνει η ιστορία. Αν θέλουν να κάνουν παιδιά με τον 16 ή με τον 116, δεν έχει καμία σημασία, θα προσπαθήσουν να κάνουν παιδιά. Ούτε μεσοδιάστημα, ούτε τίποτε. Ακούστε, σας έδειξε ότι ο HPV16 είναι ο πιο συχνά απαντόμενος τύπος του ιού. Σας είπα παράλληλα ότι από τις 100 γυναίκες που θα μολυθούν, η μία πιθανόν να εμφανίσει τον καρκίνο, οι 3-4, εάν δεν πάνε στο γιατρό. Εάν πάνε λοιπόν οι γυναίκες στο γιατρό, ό,τι είναι θα βρεθεί και δεν χρειάζεται να αρχίσει ένας φαύλος κύκλος. Μάλιστα, σας λέω και κάτι άλλο το οποίο συμβαίνει δυστυχώς τελευταία. Ακούγεται τελευταία στους δικούς μας τους κύκλους ότι αν η γυναίκα έχει βρεθεί να είναι θετική στον ιό και είναι έγκυος, θα πρέπει να γίνει κεσαρική τομή για να μην περάσει το παιδί διαμέσου του κόλπου κλπ. Μία άποψη η οποία δεν στηρίζεται σε τίποτα. Σε τίποτα. Είναι μία λανθασμένη πλήρως θεωρία. Άρα λοιπόν, αν θέλουν να κάνουν παιδιά, μπορούν να κάνουν είτε υπάρχει ο ιός είτε δεν υπάρχει ο ιός. Δεν υπάρχει κανένα θέμα. Επαφές. Και επαφές. Ακούστε, εάν θέλουν να κάνουν. Να νιώθει ασφαλής, δηλαδή, να μπορούμε να το πείσουμε ότι μπορείτε ασφαλώς να κάνετε επαφές. Σαφώς. Ο ιός υπάρχει και στη γυναίκα, υπάρχει και στον άντρα ή έχει φύγει. Δεν είναι εκεί το θέμα. Ο ιός υπάρχει. Εάν προκαλέσει πρόβλημα, θα το δει ο γιατρός. Εσείς στο βάθος είχατε σηκώσει το χέρι σας. Ναι. Κοντολογείς δηλαδή, ο άντρας θα βγάλει μια βλάβη
στην ουρογεννητική του περιοχή, για κοσμητικούς και μόνο λόγους θα αντιμετωπιστεί. Ποιος το είπε αυτό? Άρα ο λόγος το οποίο θα αντιμετωπίσει τη βλάβη την ορατή είναι ποιος? Μεταδοτικότητα του ιού? Όχι. Καρκίνος πέους. Σας έδειξα τον καρκίνο του πέους. Ή τα κονδυλώματα. Τα κονδυλώματα είναι μια σαφής, καλοήθισμένη, αλλά βλάβη, η οποία μπορεί να ταλαιπωρήσει το άτομο. Θέλει θεραπεία. Οι προκαρκινικές αλλοιώσεις του πέους. Όχι, δεν συζητάω για αυτές. Συζητάω για τα καλοήθη κονδυλώματα, κονδυλώματα τα οποία είναι μεγέθους μερικές φορές φακής ή και πιο μικρή αποφύγηση. Λέμε στον ασθενή ότι πρέπει να τα αντιμετωπίσεις, διότι. Απαντάτε εσείς. Θα σας πω, βεβαίως. Η αλλοίωση λοιπόν την οποία περιγράφετε είναι ένα-δύο ή μικρά κονδυλώματα τα οποία μπορεί να φύγουν μόνα τους, να παραμείνουν για μεγάλο διάστημα χωρίς αλλαγή ή να γίνουν πιο πολλά. Η δική μου η απάντηση θα ήταν, άστα έτσι, έλα σε τρεις μήνες να ξαναδούμε τι γίνεται. Ή παρακολούθησέ τα. Αν δεις ότι μεγαλώνουν και περισσεύουν, θα έρθεις να τα αντιμετωπίσουμε. Αλλιώς, άφησε τα έτσι. Δεν παθαίνεις τίποτα, ούτε πρόκειται να γίνει τίποτα. Αυτό ήθελα να ακούσω από εσάς, γιατί δεν είναι λίγες φορές που κανείς κάνει μια θεραπεία σε αυτά τα κονδυλώματα και λίγαν συντόμως έρχεται με πολύ περισσότερα. Σας το λέω. Αυτό είναι το κακό των κονδυλωμάτων. Δεν πρέπει να τρέχουμε με το που θα εμφανιστεί ένα κονδύλωμα να τρέχουμε να κάνουμε διάφορες θεραπείες οι οποίες είναι και επώδυνες κλπ. Προτού σας δώσω το λόγο που ρωτήσατε, έτσι από πρακτική άποψη, την πρακτική αλυσίδα. Μια κοπέλα 21 ετών δεν θα κάνει βεβαίως pap test. Όχι. Κατά κανόνα όχι. Θα κάνει βέβαια κάποιο τεστ ενδεχομένως επειδή θα έχει ενοχλήματα, θα είναι συμπτωματικό. Συνεπώς έχει τη μόλυνση. Ένα λεπτό. Ναι. Τα κονδυλώματα συνήθως οι κοπέλες. Μία τα κονδυλώματα για το 16-18. Κανένα απολύτως σύμπτωμα δεν έχει η κοπέλα. Κανένα απολύτως σύμπτωμα. Συνεπώς πώς θα ξέρει, και επειδή είναι δεδομένη η νόσο από ό,τι καταλαβαίνω, δηλαδή το ποσοστό το μόλις είναι σημαντικό, πώς είναι το προληπτικό έλεγχος πέρα από τα εμβόλια. Δεν γίνονται εμβόλια. Δηλαδή πώς θα. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε. Καταλαβαίνω. Η συχνότητα και πιθανότητα εμφάνισης καρκίνου σε κοπέλα 21 ετών, είναι πολύ πολύ κάτω από τη μονάδα. Άρα λοιπόν, αν έρθει η γυναίκα στο γιατρείο διότι, ξέρω εγώ, πονάει η κοιλιά της, θα τη δει ο γιατρός και μπορεί να δει τον τράχυλο, να κάνει και ένα pap test ή να κάνει μια κολποσκόπηση. Αλλιώς δεν θα έρθει. Αλλά δεν κινδυνεύει πολύ, γιατί το ξαναλέω, είναι τόσο ελάχιστο το ποσοστό που... Το δεύτερο ερώτημα. Σε μια κανονική κοπέλα, 35 ετών, με παιδιά, θα πάει βέβαια στον γυναικολόγο της, θα κάνει το pap test ενδεχομένως. Και εκεί θα εντοπίσει ο γυναικολόγος την πάθηση, αν έχει πάθει. Ας πούμε, ναι. Μετά έχουμε εμείς τη δυνατότητα να κάνουμε το HPV DNA testing. Υπάρχει, μπορούμε να το κάνουμε. Βεβαίως. Μάλιστα. Βεβαίως. Και γιατί, συγγνώμη αμέσως, γιατί να το κάνουμε, γιατί πρέπει να ξέρουμε και γιατί, θα το κάνουμε για να βρούμε ποιος τύπος υπάρχει, για να εκτιμήσουμε το μέγεθος του κινδύνου. Γιατί, όπως σας έδειξα, είναι άλλο να υπάρχει ο 16 και άλλο να υπάρχει ο 66 ή ο 49. Έτσι. Ήθελα να σας ρωτήσω, υπάρχει έλεγχος αντισωμάτων? Όχι, όχι. Δεν υπάρχει. Ωραία. Σας είπα το γιατί. Δεν έχουμε ιεμία, δεν έχουμε δημιουργία επαρκούς αντιγονικής αντισωματικής κάλυψης. Και επίσης, βεβαίως, αν υπάρχει όριο ηλικίας σε μια νέα γυναίκα για να κάνει το εμβόλιο. Η κόρη μου είναι 22 χρονών και κάπου υπήρξε με τον γυναικολόγο της μια συζήτηση ότι από αυτή την ηλικία και μετά ίσως και να μην χρειάζεται να γίνει. Το εμβόλιο έχει αποδειχθεί ότι προσφέρει θετική δράση και προστασία σε γυναίκες μέχρι 45 ετών και αυτή τη στιγμή και για άντρες μέχρι 26 ετών. Αυτά είναι τεκμηριωμένα και αποδεδειγμένα. Πρακτικά, αν θέλετε τη δική μου την άποψη, το εμβόλιο είναι για όλους, άντρες και γυναίκες, από την ηλικία των 9 ετών μέχρι τουλάχιστον τα 45-50. Ποιο εμβόλιο, συγγνώμη λίγο. Τον κύριο Τζότζη, πόσο καιρό μπορεί να διαρκέσει η ανοσία που προσφέρει το εμβόλιο? Μέχρι στιγμής η ανοσία, γιατί τώρα γίνεται το εμβόλιο, είναι καινούργια πράγματα αυτά, έχουμε πλήρη αποτελεσματικότητα του εμβολιασμού αυτή τη στιγμή περίπου για 9 χρόνια. Τεκμηριωμένη. Όσο περνάει ο καιρός, αυξάνει και η. Ποιο ακριβώς εμβόλιο θα συμβουλεύατε να κάνω? Αυτή την ερώτηση, συνάδελφε, δεν έπρεπε να την κάνεις. Λοιπόν, παρουσίασα τα εμβόλια και λέω ότι υπάρχουν υπέρ και κατά. Έχει δύο κόρες. Πώς? Υπάρχουν υπέρ και κατά. Το ένα υπέρ είναι φερρυπίν του ενός εμβολίου ότι προφυλάσσει και από τα κονδυλώματα. Το άλλο εμβόλιο έχει υπέρ ότι έχει μεγαλύτερη αντιγονικότητα από ό,τι φαίνεται. Ο τίτλος των αντισωμάτων που προκαλεί είναι υψηλότερος, γιατί έχει ένα άλλο έκδοχο.
Ανάλογα θα κρίνει ο γιατρός, δηλαδή σε μια γυναίκα η οποία είναι 40 ετών και θέλει να κάνει το εμβόλιο. Ο κίνδυνος να αποκτήσει κονδυλώματα είναι πολύ μικρός, θα έλεγα, έτσι δεν είναι? Ορίστε. Γεια σας. Σε έναν άντρα που έρχεται στο ιατρείο. Ναι, ναι. Και έχει εμφανείς βλάβες. Ναι. Είναι σωστό να πάρει κάποιος κάποια βιοψία για να δει το, μάλλον να κάνει το DNA test για να βρει το τύπο του HPV από το οποίο έχει προσβληθεί ή όχι? Θα σας πω. Εάν είναι κονδυλωματώδης η βλάβη, δεν έχει νόημα. Το 90% των κονδυλωματωδών βλαβών οφείλεται στους τύπους 6 και 11, που είναι οι γνωστοί, καλοήθεις τύποι κλπ. Εάν είναι μία βλάβη η οποία πιθανολογείται να είναι προκαρκινική, ναι, εκεί έχει νόημα. Αν είναι ο 16, ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος. Αν είναι ένας άλλος, είναι μικρότερος. Καταλάβατε? Πολωμήτης λέγομαι από Αθήνα. Θα ήθελα να σας ρωτήσω εάν κάποιος άντρας είναι φορέας του ιού υποκλινικός, δηλαδή δεν έχει κάποια εμφανή βλάβη, και κάποιος ο οποίος έχει εμφανή κονδυλώματα, υπάρχει διαφορά στη μεταδοτικότητα? Δηλαδή κάποιος ο οποίος έχει εμφανή κονδυλώματα μπορεί να μεταδώσει πιο εύκολα σύντροφό του τον ιό από ότι αν... Ναι, δεν είναι συνάρτηση αυτού. Η μεταδοτικότητα, η μη, είναι συνάρτηση από ό,τι φαίνεται δύο παραμέτρων. Ο ένας είναι η λεγόμενη, όσο κι αν είναι ασαφές αυτό, και μάλιστα έχω παρακαλέσει έναν ειδικό ανοσολόγο να μιλήσει για την περίφημη άμυνα του οργανισμού στο meeting. Λοιπόν, η άμυνα του οργανισμού θεωρείται ότι είναι ο παράγων ο οποίος καθορίζει γιατί εγώ θα μολυνθώ και θα εμφανίσω αλλίωση, ενώ εσύ θα μολυνθείς και δεν θα εμφανίσεις αλλίωση. Και δεύτερον είναι και αυτό που είπαμε πριν, ένα είδος των ενδογενών και εξωγενών παραμέτρων. Αν καπνίζει το άτομο, κινδυνεύει περισσότερο. Αν έχει πολυμορφισμό στο P53, κινδυνεύει περισσότερο να μολυνθεί και ούτω καθεξής. Άρα δεν είναι αν είναι κονδυλωματώδης ή μη κονδυλωματώδης η βλάβη, αλλά ποιο είναι το background. Από ποιο σημείο και μετά, πότε θα πρέπει να συστήσουμε συστηματικό έλεγχο για ενδεχόμενα άλλα νοσήματα, ανεπάρκειες? Σαφώς συνδέεται. Πότε όμως θα πρέπει ο ουρολόγος να συστήσει τον ασθενή του να κάνει έλεγχο? Ο ουρολόγος δεν θα συστήσει τον ασθενή του να κάνει έλεγχο. Δεν χρειάζεται να κάνει έλεγχο. Εάν είναι γυναίκα και έχει λύκο, εάν έχει AIDS, τέλος πάντων, ή αν παίρνει κορτιζόνη και αν έχει έκπτωση της ανοσιακής απάντησης, είναι καλό, φερρυπίν ο ουρολόγος να πει οπωσδήποτε πρέπει να πας στον γυναικολόγο να κάνεις τεστ Παπα-Νικολάου, είσαι σε αυξημένο κίνδυνο. Θα ήθελα να μας πείτε αν γνωρίζετε κάτι για θεραπευτικά εμβόλια που έχετε αναφέρει νωρίτερα ότι δεν υπάρχουν προς το παρόν, αλλά από 2002 τουλάχιστον έχω διαβάσει ότι έτρεχαν τότε ερευνές ταυτόχρονα με το προληπτικό εμβόλιο και μέχρι τώρα, επειδή δεν έχει βγει, σίγουρα κάποιο πρόβλημα θα υπάρχει. Αν γνωρίζει κάτι πάνω. Δεν προχωράει ακόμα η ιστορία αυτή. Στο ΕΔΙΟ υπάρχουν προσπάθειες, αλλά δεν υπάρχει εξέλιξη. Μία γυναίκα ή ένας άνδρας, ο οποίος έχει ήδη νοσήσει και έχει θεραπευτεί με την μέθοδο της αφαίρεσης ή οτιδήποτε άλλο, έχει νόημα να κάνει μετά εμβόλιο, ναι, ιδιαίτερα είναι νεαρός? Ναι, έχει δειχθεί ότι οι γυναίκες αυτές και οι άνδρες, φαντάζομαι, έχουν λιγότερες πιθανότητες να επανεμφανίσουν υποτροπή από ό,τι αν δεν εμβολιαστούν. Το DNA test, μια πρακτική ερώτηση. Στον άντρα, πώς γίνεται, τι ιστό παίρνουμε, ιστό, υπήχρισμα, σάλιο, τι υλικό? Πολύ σωστά. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή κανονικά λέμε ότι δεν γίνεται. Δεν χρειάζεται να γίνεται. Εάν είναι να γίνει, μπορεί να γίνει σε δείγμα ιστού, όπως είπε ο συνάδελφος. Αν κάνετε μια βιοψία, δηλαδή, μπορείτε να ζητήσετε τον παθολόγο, έναν τόμο, να βάλει αυτά τα ειδικά ζουμιά που βάζουν επάνω και είναι ειδικά για τον 16 κλπ. Να βρει αν υπάρχει εκεί στον ιστό ο ιός. Εάν δεν υπάρχει βιοψία, τότε θα πάρετε ακριβώς ένα επίχρησμα από την περιοχή της ουρήθρας, έτσι, της βαλάνου κλπ. Και θα το δώσετε, ελπίζοντας ότι έχετε κύτταρα αρκετά, θα πρέπει να φροντίσετε να πάρετε αρκετά κύτταρα. Στο μοριακό εργαστήριο που κάνει την ανάλυση αυτή. Όχι κυταρολογικό εργαστήριο, μοριακό. Άρα DNA ψάχνει. Ναι. Είπατε,
Είπατε στην αρχή της ομιλίας σας ότι ο υποκλινικός ασθενής δεν είναι φορέας εφόρου ζωής. Ναι. Μετά κάπου στη συζήτηση αναφέρθηκε κάτι ότι μπορεί να το έχει 10-15 χρόνια, ναι, και λίγο μπερδεύτηκα. Ναι. Δηλαδή, από ποιο διάστημα και μετά θεωρείτε ότι έχει απαλλαγή από τον ιό? Και αν υπάρχει... να κάνει το τεστ βγει αρνητικό, δεν μπορεί να το ξέρει κανείς. Ούτε υπάρχουν χρονικά όρια στην ουσία. Όχι. Πάντως έχει βρεθεί ότι τα άτομα αρνητικοποιούνται στην πορεία. Εσείς. Κάνοντας το τεστ. Σε έναν άντρα που έχει τύχει να έρθει κάποιος στα εξωτερικά ιατρία με κάποια εξωφυτική βλάβη ή κονδύλωμα τέλος πάντων στο εξωστόμιο της ουρίθρας που επιπροβάλλει τέλος πάντων και θέλουμε να τον καθησυχάσουμε ότι δεν έχουν μείνει βλάβες όπως πολλές φορές η αγωνία τους είναι αυτή. Έχει νόημα να προχωρήσει κανείς και πιο πολύ στους ουρολόγους απευθύνεται η ερώτηση σε κάποια ουρυθροσκόπηση υπάρχει κίνδυνος διασποράς κυττάρων με μία ουρυθροσκόπηση? Ακούστε. Το αν υπάρχουν μέσα στην ουρίθρα κονδυλώματα, φαντάζομαι ότι υπάρχουν, μπορούν να προχωρήσουν δηλαδή και προς τα μέσα. Αυτό είναι θέμα δικό σας να είστε σίγουροι ότι κάνετε μια πλήρη εξάλληψη της αλλίωσης όταν κάνετε την θεραπεία. Προφανώς μπορεί να υπάρχει παραμέσα μια υποτροπή. Δεν ξέρω κατά πόσον θα χρειαστεί να κάνετε ουρυθροσκόπηση μετά για να δείτε. Όταν θα καλέσετε τον ασθενή να τον ξαναδείτε, έτσι δεν είναι, θα τον ελέγξετε. Πόσο μπορείτε να δείτε μέσα στην ουρίθρα έτσι απλά κλινικά? Αν μπορείτε να δείτε αρκετά, δεν χρειάζεται. Λοιπόν, το σχολείο είναι δικό σας. Πάντοτε υπάρχει η δυσκολία ότι πρέπει να τηρούμε τους χρόνους. Εάν σταματήσουμε, τι είναι προτιμότερο, να μην τηρούνται οι χρόνοι και να μην σας κόβουμε τις ερωτήσεις σας ή να σας κόβουμε τις ερωτήσεις σας και να τηρούνται οι χρόνοι? Ποιοι θέλουνε να συνεχίσουμε να τελειώσουμε τις ερωτήσεις, γιατί το ίδιο πρόβλημα θα υπάρξει και μετά. Να πάρετε εσείς την ευθύνη, για εσάς γίνεται, για εσάς είμαστε όλοι εδώ. Να συνεχίσουμε με ερωτήσεις, ποιοι θέλουνε. Δικό τους το φταίξιμο. Παρακαλώ. Εσείς. Θα συνιστούσατε τον εμβολιασμό σε άνδρες που έχουν πολλαπλές σχέσεις και αυξανόμενες? Ναι, ναι, ναι. Το εμβόλιο... Η απάντηση είναι ναι, με θαυμαστικό. Το εμβόλιο καλύπτεται από τα ασφαλιστικά ταμεία? Το εμβόλιο καλύπτεται στην Ελλάδα, καλύπτεται, θα σας πω την τελευταία μου γνώση, μέχρι προχθές που άκουσα αυτό, καλύπτεται από όλα τα ασφαλιστικά ταμεία από την ηλικία των 12 έως 26 ετών για τις κοπέλες. 12 έως 26 για τις κοπέλες. Το κόστος είναι 164 ευρώ η μία δόση και είναι τρεις δόσεις σε διάστημα ενός εξαμήνου. Άκουσα προχθές ότι το ΙΚΑ αρνήθηκε σε κοπέλα να της δώσει το εμβόλιο. Δηλαδή είναι κάτι που το φοβάμαι και το περιμένω ότι θα το κόψουνε. Ότι θα το κόψουνε αυτό το δωρεάν. Η χρήση του απλού προφυλακτικού προφυλάσσει από τους HPV. Ναι. Λοιπόν, η χρήση του προφυλακτικού δεν... Η χρήση του προφυλακτικού δεν προφυλάσσει από τη μετάδοση του ιού, γιατί όπως σας είπα και πριν, ο ιός είναι δερματοτρόπος, μπορεί και με απλή δερματική επαφή στην περιοχή των γενικών οργάνων να μεταδοθεί. Αλλά προφανώς έχει βρεθεί ότι μειώνει τις πιθανότητες της μετάδοσης. Άρα κολλάς και χωρίς επαφή. Ναι, ναι, χωρίς διείσδυση, σαφώς. Ναι, ναι, ναι. Κοιτάξτε, εδώ είναι ένα θέμα και καλό είναι που έγινε η συζήτηση. Η ερώτηση η οποία τίθεται πολύ συχνά είναι, γιατρέ, ο ιός αυτός κολλάει μόνο με σεξουαλική επαφή? Θέλει προσοχή τώρα εδώ, καταλαβαίνετε γιατί γίνεται η ερώτηση, έτσι. Δηλαδή είναι μια γυναίκα η οποία προφανώς 10 χρόνια... Ένα λεπτό. Όχι, όχι, όχι. 10 χρόνια, ας πούμε, έχει σεξουαλικές επαφές η ίδια με τον άντρα της. Και σου λέει 10 χρόνια δεν υπήρχε τίποτα. Και τώρα ξαφνικά βρέθηκε ότι έχω εγώ τον ιό. Εγώ από πού τον πήρα τον ιό? Από τον άντρα μου. Έτσι. Μα αφού 10 χρόνια είμαστε μαζί, γιατί τώρα και όχι πριν 5 χρόνια πριν? Μήπως ο άντρας μου πήγε με άλλη γυναίκα και πήρε τον ιό και μου τον... Ιστορία τέτοια. Λοιπόν, στην ερώτηση αυτή θα απαντήσετε... Ο ιός μεταδίδεται κατά κανόνα με τη σεξουαλική επαφή
αλλά έχει βρεθεί, και όντως έχει βρεθεί, σε γάντια, σε εργαλεία, στον καπνό, σε αντικείμενα. Έχει συζητηθεί η μετάδοση του ιού με το φίλημα. Έχει συζητηθεί, δεν έχει τεκμηριωθεί. Θέλω να καταλήξω στο εξής τώρα εδώ. Ότι εδώ είχα μία διχογνωμία και μία έντονη λογομαχία μία φορά με έναν Εγγλέζο συνάδελφο. Απολύτως καλοπροαίρετο και εκείνο. Και μου έλεγε γιατί έλεγα εγώ το εξής, ότι εάν πει κανείς στη γυναίκα ή στον άντρα ότι μεταδίδεται μόνο με τη σεξουαλική επαφή, μπορεί να δημιουργήσει ένα τεράστιο πρόβλημα πιθανόν στο ζευγάρι κλπ. Κλπ. Ενώ από ιατρικής πλευράς δεν κερδίζει κανείς τίποτα. Λέγοντας κάτι τέτοιο, τη στιγμή που δεν είναι όλα ξεκάθαρα 100%. Εκείνος επέμενε ότι αφού είναι αυτό και το ξέρουμε και επιδημιολογικά είναι η σεξουαλική επαφή κλπ. Και ομολογώ ότι μετά από περίπου ένα χρόνο ξαναβρεθήκαμε και ήρθε ο ίδιος και με βρήκε και μου λέει: είχες δίκιο. Έγινε ολόκληρη συζήτηση στο Royal College πάνω στο θέμα αυτό. Και επειδή όντως δεν είναι 100% πεπισμένη η ιατρική κοινότητα ότι είναι μόνο με τη σεξουαλική επαφή δυνατή μετάδοση, τότε και εμείς δεν είμαστε δικαιολογημένοι να πούμε αυτό ότι ναι, είναι μόνο με τη σεξουαλική επαφή. Η απάντησή σας λοιπόν θα είναι: ναι, το πιο συχνό είναι αυτό, αλλά δεν είναι ο μόνος τρόπος. Ήθελα να ρωτήσω, βλέπουμε ότι κάποιοι ασθενείς κάνουν βλάβες είτε στην ουρήθρα, είτε στο πέος, είτε στο εφήβιο. Υπάρχει σχέση με τον τύπο του ιού, να υπάρχει προτίμηση, δηλαδή κάποιος τύπος σε κάποιο σημείο, γιατί... Όχι. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Το μόνο που έχω να πω είναι ότι τα κονδυλώματα τα οποία εμφανίζονται σε περιοχές δερματικές, συνήθως είναι οι τύποι που είπαμε 6 και 11. Ο 16 συνήθως, έτσι, πηγαίνει εκεί που υπάρχει, όπως λέμε, κοιτάξτε, ο λόγος για τον οποίο υπάρχει αυτή η τεράστια διαφορά ανάμεσα στην συχνότητα εμφάνισης, στην επίπτωση δηλαδή του καρκίνου του τραχύλου της μήτρας ή του καρκίνου του πέους, ποιος είναι. Αφού είναι και τα δύο, ας το πούμε έτσι, HPV related, έτσι δεν είναι, ο καρκίνος του τραχύλου μήτρας και ο καρκίνος του πέους. Ο καρκίνος του τραχύλου της μήτρας είναι, σας είπα, ο δεύτερος συχνότερος καρκίνος της γυναίκας στον κόσμο. Ο καρκίνος του πέους είναι ο 18ος, ξέρω εγώ τι είναι. Γιατί? Δεν θα έπρεπε να είναι το ίδιο? Δεν είναι. Και δεν είναι διότι στον τράχυλο της μήτρας υπάρχει η λεγόμενη ζώνη μετάπτωσης του πλακώδους στο κυλινδρικό επιθήλιο. Έχουμε πλακώδες επιθήλιο και ξαφνικά σταματάει και συνεχίζει με κυλινδρικό μονόστιβο. Το πλακώδες είναι πολύστιβο, το κυλινδρικό είναι μονόστιβο. Και εκεί γίνεται η λεγόμενη πλακώδης μεταπλασία. Το κυλινδρικό επιθήλιο δηλαδή μεταπλάσσεται σε πλακώδες. Αυτή η περιοχή είναι η περιοχή όπου πηγαίνει ο ιός και κάνει τη βλάβη. Είναι σαν μια πόρτα δηλαδή εισόδου. Αυτή η ζώνη μετάπτωσης δεν υπάρχει στο πέος, εκεί στην είσοδο της ουρήθρας, αλλά πού υπάρχει και είναι ίδιο σε άντρες και γυναίκες? Στον προκτό. Στον προκτό υπάρχει ζώνη μετάπτωσης. Το πλακώδες επιθήλιο απ' έξω, όταν πηγαίνει προς τα μέσα, υπάρχει μια ζώνη όπου μεταπίπτει στο κυλινδρικό και εκεί υπάρχει μεταπλασία. Άρα λοιπόν, στον άντρα, και γι' αυτό αυτή είναι η εξήγηση ουσιαστικά, λόγω έλλειψης ζώνης μετάπτωσης του επιθηλίου, δεν έχουμε τόσο συχνή είσοδο του ιού σε αντίθεση με την γυναίκα. Αλλά κατά τα άλλα, εξωτερικά συνήθως είναι οι τύποι καλοήθης. Τώρα, αν πάμε στο δέρμα, υπάρχουν και άλλοι τύποι στο δέρμα, ο τύπος 2 και ο τύπος 18, που κάνουν τέτοιες αλλοιώσεις, αλλά μετά πάμε σε άλλη ιστορία. Μπορεί να συνυπάρχουν και τέσσερις τύποι. Μπορεί να συνυπάρχουν. Μπορεί να συνυπάρχουν. Θα ήθελα να ρωτήσω για τα αγόρια. Ποιο τύπος εμβολίου, όχι εμπορικά, αλλά αν έχει νόημα, το τετραπλούν ή το διπλούν, για το αγόρι, για προσωπικό. Ναι, δεν υπάρχει για τα αγόρια και τα κορίτσια, το ίδιο σκεπτικό είναι. Το ίδιο σκεπτικό. Καλώς, ευχαριστώ πολύ. Ναι, ο κ. Σαββικίδης, και εγώ μια τελευταία ερώτηση. Ευχαριστούμε θερμότατα, κύριε καθηγητά. Η Αμερικάνικη Εταιρεία Ανδρολογίας δεν έχει ακόμα θεωρήσει την παρουσία των τύπων αυτών του ιού σαν αιτία διαταραχής της ποιότητας του σπέρματος. Παρακολουθείτε τη βιβλιογραφία. Κάποιο σχόλιο από εσάς? Ναι, από ό,τι ξέρω κι εγώ, δεν υπάρχει καμία συσχέτιση
της ύπαρξης ή μη ύπαρξης του HPV στο σπέρμα και γενικότερα στην περιοχή που να έχει σχέση με την γονιμότητα. Δηλαδή είναι δύο εντελώς διαφορετικά θέματα. Μια τελευταία ερώτηση θα την κάνω εγώ όμως. Πέστε μου, είχα διαβάσει τη βιογραφία ότι έχουν βγει από μια ζέλη από τα φύκια, καρατζίνα και δεν ξέρω τι για κάποιον η οποία έχει πάθει, έχει μολυνθεί. Ισχύει αυτό ότι μπορεί να αναστείλει την ανάπτυξη του? Ναι, γίνονται πολλές προσπάθειες και εγώ τα διάβασα αυτά. Δεν έχει βρεθεί τίποτα μέχρι στιγμής. Γίνονται προσπάθειες να βρεθεί φάρμακο που θα το βάλει κανείς εκεί στην περιοχή και θα βελτιώσει την εξέλιξη. Δεν υπάρχει τίποτα τεκμηριωμένο. Και εγώ σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ.